μοιάζουν καλοκαίρι. Αυτό τραγούδακα. Στη δική σου αγκαλιά πάρε με αγάπη. Πώς μου ήρθε όμως και το τραγούδακα αυτό. Θες γιατί φοράω σήμερα παιδιλάκι? Θες γιατί λίγο εδώ ο ήλιος κάπως είναι συμπαθητικός? Θες γιατί βγει πήρα έτσι, πώς λέμε, πήρα αέρα? Τι να πω ότι πήρα αέρα? Το μυαλό μου και βγήκα έξω με το κοντομάνικο και είπα: ποια χαρά είναι, ρε παιδιά, ο καιρός. Τελικά ωραία. Δεν είναι και τόσο χειμώνας βαρύς. Πολύ ωραίος καιρός, σου ανοίγει. Πολύ γλυκός καιρός, είναι αλήθεια. Για είναι απογευματινές ωραίες βόλτες, μια και η μέρα έχει μεγαλώσει. Για απογευματινές ωραίες βόλτες, μωρέ. Όταν έχεις διάθεση να πας τη βόλτα σου, όπως και να είναι ο καιρός, θα την πας και θα είναι ωραία. Έχεις δίκιο. Απλά είναι, ο καιρός βοηθάει για το όταν κανείς δεν είναι στα πολύ καλά του. Για κάποιο λόγο, ό,τι λόγο κουβαλάει ο καθένας, πάντα λίγο ήλιος, λίγο μια διάθεση έτσι που ξέρεις, ανταποκρίνεται και το κορμί. Σωστή. Σε κάνει να νιώθεις καλύτερα. Έχεις δίκιο. Ο ήλιος πάντα σε ανεβάζει και ειδικά όταν έχει και πολλές μέρες συννεφιά είσαι και μετά μπουντρούχος. Δηλαδή έχεις μια κακομοιριά μέσα σου, να πούμε. Εντάξει, και εσύ το πολλές μέρες. Έκανε και 2-3 μέρες έτσι λίγο πιο χειμώνα. Δεν το μπορώ. Αλήθεια. Ήλιο. Εγώ το αποζητούσα λοιπόν. Κουράστηκα να είναι τόσο καιρό καλοκαίρι. Που είμαι του καλοκαιριού, ναι. Δεν το συζητάω. Όλοι, δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνα που να μην είναι του καλοκαιριού. Λες. Έτσι πιστεύω εγώ. Μας αρέσει το καλοκαιράκι, οι παραλίες, εκεί πλίτσι-πλίτσι, τα ποδαράκια, σ τα λες, αφού δεν πας πουθενά, κάθεσαι και δουλεύεις. Τα βλέπω. Για μας τα λες στους υπόλοιπους, ναι, που πάμε. Τα βλέπω στο Instagram και τους βρίζω. Και λέω τι κάνετε ρε, πηγαίνουν από εδώ, βόλτες από εκεί και λέω κοίτα εδώ τι λέω. Τελικά ρε Γιώργο, η δουλειά που κάνεις είναι εύκολη ή δύσκολη? Είναι δύσκολη και την κάνεις μόνο... Δεν μιλάμε για τη δουλειά που βλέπετε εσείς στην τηλεόραση. Γιατί αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο εύκολο κομμάτι. Ακριβώς. Την κάνεις αυτή τη δουλειά μόνο άμα την αγαπάς. Δηλαδή και εγώ στους μαθητές μου που ήμουν δάσκαλος, τους έλεγα μάγκες, μόνο γι' αυτό τον λόγο θα το κάνετε. Αλλά αυτοί ήθελαν για να βγουν στην τηλεόραση. Τώρα, αυτό ήθελα να σου πω. Τώρα είναι από τα επαγγέλματα που λένε οι νέοι συχνά ότι ναι, μωρέ, αυτό θα ήθελα να κάνω κι εγώ. Να γίνω μάγειρας για να, όπως είπες, να βγαίνω στην τηλεόραση. Αυτό. Παλιότερα, βέβαια, όταν λέγανε να γίνω μάγειρας, είχαν άλλους λόγους που το λέγανε. Ισχύει αυτό, αλλά πλέον δυστυχώς αυτό έχει αλλάξει. Και μετά την καραντίνα έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολο. Ψάχνουμε να βρούμε μάγειρες, δεν έχουμε μάγειρες στα εστιατόρια. Λοιπόν, σε αυτό έχεις πάρα πολύ δίκιο. Ναι, δυστυχώς. Σε αυτό έχεις πάρα πολύ δίκιο. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Δεν σκέφτηκες ποτέ, σου πέρασε ποτέ από το μυαλό, μωρέ, μήπως να πάω να δουλέψω στο εξωτερικό για 3 μήνες που θα πάρω 4 φορές τα λεφτά που παίρνω εδώ? Λέω εγώ τώρα, γιατί υπάρχουν χώρες που ψάχνουν και που εκτιμούν την ελληνική κουζίνα. Σίγουρα, μου έχει, 2 φορές μου έχει δοθεί η ευκαιρία. Μία με τη Μαντόνα που της λέω I don't want, I have Ελένη Μενεγάκη. Είπες έτσι στη Μαντόνα? Ναι, καλά της Μαντόνα, της είπα ό,τι να είναι. Τώρα μου τα λες τα ό,τι να είναι. Στη Μαντόνα έστειλα, παιδιά, μου έρχεται το mail. Καταρχήν για πότε μιλάμε, παιδιά? Πριν 2 χρόνια. Λοιπόν, μου έρχεται το mail, μου λέει είμαι ο μάνατζερ της Μαντόνας. Εγώ πρώτη φορά το πω. Της λέω καλά και εγώ είμαι ο τάδε. Τέλος πάντων ήταν real, γιατί πήραμε κάτι τηλέφωνο, ήταν real. Και λέω, αν θέλει η Μαντόνα να πάω να τη μαγειρεύω, γιατί είχε φύγει τότε, είχε μια από την Κίνα μια κυρία. Της λέω, θα κάνουμε μαζί σειρά στο Netflix. Αυτό της είπα. Εσύ έκανες πλάκα μάλλον. Εγώ είπα, τα έπαιξα όλα για όλα. Πώς βλέπεις μια ωραία γυναίκα και λες τι έχω να χάσω. Ας την πλησιάσω. Ναι, ας το πω. Αλλά μπορεί και να επιτύχω. Το έπαιξα και μου λέει καλά είσαι χαζός και δεν μου ξαναπαντήσανε. Αλλά ήρθε μετά από 2 εβδομάδες και μου λέει τελικά σε θέλει, μου λέει η Μαντόνα. Και μου λέει εσύ. Ρε τα λέω σοβαρά τώρα, ή αύριο θα γελάνε με αυτά που λέμε σήμερα. Παιδιά είναι ρίγα. Δεν τα έχω τα με. Όχι, δεν τα ήξερα. Εγώ άνοιξα μια κουβέντα έτσι, γιατί πραγματικά βλέπω ότι ποιο είναι ο μάγειρας. Ακριβώς. Λοιπόν. Και μου λέτε λοιπόν. Και μετά από 2 εβδομάδες μου στέλνει ξανά ο μάνατζερ και μου λέει τελικά είσαι εσύ φιναλής μαζί με ένα Πορτογάλο. Έτσι ακριβώς. Και λέω ωραία. Συγγνώμη ρε παιδί μου, δεν ρώτησες. Ρε παιδιά, συγγνώμη. Εντάξει, εδώ στην Ελλάδα με ξέρουν. Η Μαντόνα έχει φάει τα χέρια μου. Όχι, δεν ξέρω. Από ό,τι μου είπαν, είδανε φωτογραφίες. Τώρα μου το πας αλλού. Είδανε φωτογραφίες. Των φαγητών. Δεν ξέρω, το φαγητό είναι δικές μου, δεν ξέρω. Πώς έγινε αυτό. Τέλος πάντων. Τι μαθαίνουμε κάθε μέρα. Αλήθεια, έγινε αυτό. Και εγώ απλά ήθελα να πάω και να πω, παιδιά, από αυτό έφαγε Μαντόνα και έκανε κορμί κολόνα και να τη δείξω. Για να μου πωλήσουν μετά. Αλλά δεν πήγα. Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν σου πέρασε καν από το μυαλό γιατί είσαι σε μια άλλη φάση ζωή. Έχει κάνει οικογένεια. Μαργιαλένα τότε μου είπε να πάω. Τότε μου είχε πει, φύγε. Μου είχαν πει τα πάντα, γιατί είχαμε κάνει ένα ραντεβού εδώ πέρα. Μου είχαν πει τα πάντα, αλλά αποφάσισα να μην πάω. Και μετά πάλι άλλη μία στη Νέα Υόρκη, μια δουλειά. Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Σήμερα ποιος μου στείλε στο Instagram? Ποιος? Η Νία Ιβαρντάλος. Σήμερα το πρωί. Γιατί δεν μου τα λέτε αυτά και τα μαθαίνω τελευταία. Το πρωί μου λέει, θέλω τη συνταγή αυτή. Της λέω, Νία. Ποια συνταγή, τη χθεσινή? Μία τυρόπιτα είχα κάνει χωρίς φίλο. Και τη λέω, my big fat wedding. Και σ' άπια στα αγγλικά.
Τρομερό. Λοιπόν, πενιρλή σήμερα, Ελένη μου, εδώ πέρα μια χαρά είμαστε. Να σε ρωτήσω κάτι, μια και είπε πενιρλή. Είναι ένα από αυτά που οι Έλληνες εξακολουθούν να τρώνε. Γιατί κατά εποχές, κατά δεκαετίες, αλλάζουν και λίγο, χάνονται κάποια φαγητά, χάνονται κάποια πράγματα που μπορεί να τσιμπολογούσαμε μέσα στη μέρα. Μην μιλάμε μόνο για κυρίως φαγητό και γεύμα. Πράγματα που τρώγαμε σαν να μην υπάρχουν πια γιατί έχουν μπει κάποια άλλα στη ζωή μας. Το πενιρλή, μα τι γίνεται. Νομίζω ότι είναι σταθερή αξία το πενιρλή, ειδικά για πρωινό. Έχει περάσει την κουλτούρα μας το πρωί να πάρουμε ένα ωραίο πενιρλί, ωραίο ζεστό, βουτυράτο, με το τυράκι του, με τα λαντικά του μέσα ή χωρίς τα λαντικά και να το απολαύσουμε. Και σήμερα θα δείξουμε ένα πολύ ωραίο πενιρλί, θα κάνουμε μια πολύ ιδιαίτερη ζύμη, μια βουτυράτη ζύμη και θα σας πω και ένα μυστικό, που αυτό το έχω μάθει από πιτσιρικάς, πώς να δώσουμε ακόμα πιο ωραία γεύση στο πενιρλί μας. Γι' αυτό το λόγο πάμε κατευθείαν στο φούρνο, γιατί έχω κάποια ετοιμάσει. Α, ναι. Για να τα δει και ο κόσμος τα έτοιμα. Έχω βάλει και με αυγό, αλλά έχω βάλει και χωρίς αυγό. Μύρισε το. Βούτυρο. Μου σχολάει. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, παιδιά. Αυτό κάντε το και θα με θυμηθείτε. Όπως είναι ζεστό, έχω λιωμένο βούτυρο. Πάμε να λείψουμε όλο το γύρω-γύρω με βούτυρο. Και όλο αυτό τώρα είναι η διαφορά που κάνει τα δικά μας εδώ, τα πενιρλί που σας δείχνουμε, να κάνουν τη διαφορά. Λοιπόν, ήθελα να σας το δείξω γιατί θέλω να σας δείξω όλη τη συνταγή σήμερα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με το ζυμαράκι μας. Λοιπόν, στον κάδο του μίξερ έχουμε βάλει αλεύρι σκληρό. Θέλουμε ένα αλεύρι δυνατό για να μπορούμε μετά να το ανοίξουμε. Ούτε με πλάστη θα το ανοίξουμε, να σας πω συνέχεια. Και γίνεται και με τα χέρια, έτσι δεν χρειάζεται να έχετε κουζινομηχανή. Απλά για πιο γρήγορα εγώ. Λοιπόν, μέσα στο αλευράκι μας θα βάλουμε βούτυρο το οποίο το έχουμε σε θερμοκρασία δωματίου. Το βλέπετε και το έχω κόψει σε κυβάκια γιατί θέλουμε το βούτυρο να διαλυθεί λίγο με το αλευράκι. Όλο το μυστικό λοιπόν για το ζυμάρι είναι αυτό εδώ πέρα. Το μαλακωμένο βούτυρο, το βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου που αναμειγνύεται μαζί με το αλεύρι το σκληρό. Αυτό το κάνουμε από την αρχή. Θα συνεχίσουμε τώρα, θα προσθέσω μέσα λίγο αλάτι. Βλέπετε. Ξεκινάει το βούτυρο και ενώνεται με το αλεύρι και σκεφτείτε ότι ανάμεσα σε κάθε κόκο αλευριού θα μπει το αλεύρι και θα έχουμε μια πολύ ωραία βουτυράτη και γεύση αλλά και υφή μέσα στο στόμα. Γι' αυτό με το που το βγάλουμε το ψυγείο μυρίζει το βούτυρο. Συνεχίζω. Βάζουμε μέσα γάλα το οποίο είναι και αυτό σε θερμοκρασία δωματίου. Θα βάλω μέσα μαγιά, μαγιά ξηρή, ζάχαρη κρυσταλλική, πάρα πολύ ωραία. Και νερό. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα να σας πω τα μυστικά, παιδιά. Εάν θέλετε το ζυμάρι, τώρα αυτό το αφήνουμε όπως είναι για περίπου 5 λεπτά να ζυμωθεί και στο χέρι γίνεται σε 10 λεπτά. Εάν θέλουμε τώρα το ζυμάρι μας να το φτιάξουμε την επόμενη μέρα, ενώ τα πενιρλί να τα κάνουμε την επόμενη μέρα, αλλά το ζυμάρι την προηγούμενη, το νερό και το γάλα θέλουμε να είναι παγωμένα. Θα φτιάξουμε το ζυμαράκι και ψυγείο και την επόμενη μέρα το εκμεταλλευόμαστε. Εάν όμως θέλουμε την ίδια μέρα να φάμε τα πενιρλί, τότε και το γάλα αλλά και το νερό πρέπει να είναι ελαφρώς χλιαρά, να είναι λίγο ζεσταμένα για να φουσκώσει γρήγορα το ζυμαράκι. Την καταλάβαμε τη διαφορά μας, παιδιά, για να τα λέμε όλα τα μυστικά. Λοιπόν, σβήνω αυτό εδώ πέρα και αφού φτιάξουμε το ζυμαράκι μας, το χωρίζουμε σε 5 ίδια μπαλάκια και τα αφήνουμε να φουσκώσουν. Πάμε να φέρω τα έτοιμα τα φουσκωμένα εγώ. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία έχουν γίνει. Έχω αλευρώσει το ταψάκι μου που τα έχω βάλει για να μην μου κολλήσουν και κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία φουσκωτά είναι και πραγματικά πιστέψτε με μοσχοβολάνε. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε τώρα τη σάλτσα και ξεκινάμε να φτιάχνουμε τα πενιρλί μας, να κάνουμε λίγο χώρο εδώ πέρα. Η σάλτσα είναι, παιδιά, πάρα πολύ εύκολη. Γενικά σας έχω δώσει μια συνταγή η οποία δεν χρειάζεται πολλά-πολλά, απλά υλικά, εύκολα υλικά για να την κάνετε όλοι. Έχω λοιπόν εδώ μπροστά μου στο μπολάκι τριμμένη ντοματούλα. Απλά πήρα ντοματούλες, πέρασα από τον τρίφτη και τις έτριψα. Θα βάλουμε μέσα ρίγανη θα βάλουμε μπόλικη και βασιλικό ξερό. Εννοείται ότι δεν ξεχνάμε να βάλουμε ελαιόλαδο. Θα βάλουμε λίγο παραπάνω, 2-3 κουταλίτσες της σούπας βάλτε μου, έτσι. Αυτή τη συνταγή που σας κάνω τώρα μπορεί να μοιάζει απλή, αλλά οι απλές συνταγές είναι αυτές που κάνουν και τη διαφορά στο φαγητό. Και αυτή τη συνταγή κρατήστε και για πίτσα, έτσι. Είναι το ίδιο πράγμα, θα κάνετε, θέλετε να κάνετε και πίτσες. Α, και εννοείται ότι μπορείτε να κάνετε με αυτό το ζυμάρι και πίτσα, έτσι. Εννοείται, απλά θα είναι πιο βουτυράτο. Βάζουμε αλάτι και πιπέρι λοιπόν, τα μπαχαρικά να τα ξαναπώ, τα μυρωδικά είναι βασιλικός και ρίγανη και αυτό που έχετε να κάνετε πολύ απλά είναι να ανακατέψετε όλα αυτά τα υλικά μεταξύ τους μέχρι να έχουμε μια πολύ ωραία σαλτσούλα. Πάμε να ανοίξουμε τώρα τα ζυμαράκια.
Τι γίνεται, θα βουτήξουμε το ζυμαράκι μας μέσα στο αλευράκι. Έχω εδώ ένα μπολάκι με αλευράκι και το βουτάμε. Θα γυρίσουμε το ζυμάρι από την άλλη πλευρά, θα τον αποδογυρίσουμε δηλαδή. Και επειδή τώρα το ζυμάρι μας μέσα έχει αέρα, δεν θέλουμε αυτόν τον αέρα να τον βγάλουμε μέσα από τη ζύμη. Αν πάμε λοιπόν και ανοίξουμε το ζυμάρι με τον πλάστη, τι θα γίνει, όλος αυτός ο αέρας θα εξαφανιστεί. Άρα δεν θα έχουμε ένα αφράτο πενιρλί. Οπότε τι κάνουμε. Με τα χεράκια μας λοιπόν αρχίζουμε και πατάμε το πενιρλί, το βλέπετε εδώ πέρα, το ζυμαράκι. Το γυρίζουμε από την άλλη και συνεχίζουμε το άνοιγμα. Αυτή η συνταγή είναι πολύ καλή γιατί είναι πάρα πολύ εύπλαστη. Κοιτάξτε εδώ, δεν σκίζεται καθόλου. Ανοίγουμε, ανοίγουμε, ανοίγουμε και βλέπετε, τέλεια. Δεν παθαίνει τίποτα. Οπότε και να μην έχετε ξαναζυμώσει, να μην έχετε ξανακάνει ζυμάρι στη ζωή σας, αυτό είναι από τα πιο εύκολα ζυμαράκια που μπορείτε να κάνετε. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε και το πενιρλί. Θα το ξανακάνω και άλλη μία για να το εμπεδώσουμε. Θα πάρουμε 1 με 2 κουταλιές της σούπας από τη σάλτσα που φτιάξαμε, αυτή την πανεύκολη με μόλις 3 υλικά. Όχι ότι δεν γίνεται και με έτοιμη σάλτσα έτσι από το σούπερ μάρκετ να πάρετε. Ό,τι θέλετε. Αρκεί να μου κάνετε το ζυμαράκι το δικό σας. Θα βάλουμε μέσα, ο καθένας βάζει εννοείται ό,τι θέλει. Εμείς θα βάλουμε λίγο ζαμπόν και λίγο μπέικον, απλά πραγματάκια, εύκολα και ωραία για να τα καταλάβουμε όλοι. Φυσικά μπορείτε να βάλετε κιμά σας, έχει περισσέψει την προηγούμενη μέρα, και από πάνω τηγανιτό αυγό. Φυσικά μπορείτε να βάλετε παστούρμαδες, μπορείτε να βάλετε μόνο λαχανικά, ό,τι μα ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πάμε εδώ. Κλείνουμε τη μία πλευρά στο πενιρλί από εδώ. Κλείνουμε και την άλλη μας την πλευρά εδώ πέρα. Και τώρα, όπως είμαστε, την κάτω πλευρά την τραβάμε λιγουλάκι και κλείνουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Το βλέπετε? Και από πάνω ακριβώς κάνω το ίδιο πραγματάκι. Τώρα, δίπλα έχω το ταψάκι που έχω αλεύρι και μεταφέρουμε το πενιρλί μας εδώ. Τυρί γκούντα ή τυρί, ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Για μένα βάλτε γκούντα, μπορείτε να βάλετε και λίγο φετούλα. Και απλώνουμε το τυράκι, το βλέπετε? Σηκώνω λίγο το ζυμάρι για να μπει το τυράκι από μέσα έτσι, γιατί δεν θέλω να τρώω σκέτο ψωμί, θέλω να τρώω το τυράκι, θέλω να τρώω αλαντικά, οπότε το σηκώνουμε. Λοιπόν, άλλη μία θα το δείξω για να το καταλάβουμε όλοι. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 210 βαθμούς πάνω κάτω αντιστάσεις, δεν θέλουμε αέρα εδώ πέρα. Λοιπόν, ξανά. Με τα χεράκια μας αναποδογυρίζουμε πρώτα το ζυμάρι. Με τα χεράκια μας εδώ πέρα πιέζουμε μόνο εσωτερικά, γύρω γύρω το αφήνω για να μπορεί να μου φουσκώσει μετά κατά τη διάρκεια του ψησίματος. Γυρίζω από την άλλη. Ξαναπατάω και με τα χεράκια μου, ξεκινώντας από το κέντρο, αρχίζουμε και τραβάμε το ζυμαράκι. Απαλά, απαλά. Αλεύρι δεν βάζουμε πάρα πολύ γιατί θα σκληρύνει μετά το ζυμάρι και δεν το θέλουμε. Αυτό θα βγει πολύ σκληρό μετά στο τελικό αποτέλεσμα. Πιέζουμε τα χεράκια μας εδώ να ανοίξει σε ένα οβάλ ωραίο σχήμα. Και ξανά προς το κέντρο αρχίζουμε και ανοίγουμε προς τα πάνω. Σαλτσούλα λοιπόν, 1 με 2 κουταλιές της σούπας. Για μένα βάλτε 2 γεμάτες ωραίες καλές να πάει παντού όπως βλέπετε σε όλο το ζυμαράκι. Τα αλαντικά σας, ό,τι θέλει ο καθένας, ζαμπόν, μπέικον, ό,τι μα ό,τι γουστάρετε. Πάμε το κλείσιμο άλλη μία. Κλείνουμε από τη μία, κλείνουμε από την άλλη, το καταλάβαμε παιδιά. Και στις άκρες τις διπλώνουμε από πάνω και κάτω, βάζουμε τυράκι και ψήνουμε στους 210 βαθμούς για περίπου 12 με 15 λεπτάκια. Η σχάρα μας είναι στη μεσαία θέση και αν δεν σας πάρει χρώμα από κάτω, αν δεν σας έχει ψηθεί πολύ κάτω το πενιρλί, θα κάνετε, μου το βάλετε κάτω-κάτω, να πάρει και από κάτω και Ελένη μου, νομίζω παίξαμε για ακόμη μένα μια φορά. Σήμερα για αυτά που μου είπες, μία με τη Βαρντάλος και μία με τη Μαντόνα, για να πω την αλήθεια, δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω τη συνταγή. Σκεφτόμουν τέτοια και λέω, κοίτα ρε παιδί μου, εκεί που δεν το περιμένεις. Πώς θα φέρνει η ζωή. Και πώς αν είχες επιλέξει αυτό, δεν ξέρεις αν τώρα θα ήμασταν εδώ μαζί. Αλλά δεν ξέρεις και πώς θα ήταν τα πράγματα. Έχει σημασία ποια πόρτα ανοίγεις. Ισχύει, αλλά εγώ ξέρεις τι κοιτάω, τη δύναμη που έχει πλέον το ίντερνετ. Δηλαδή, πολύ μεγάλη, ναι, έχεις δίκιο. Ότι δεν ξέρεις, θα ξυπνήσεις ένα πρωί και ποιος μπορεί να είναι αυτός που θα σου στείλει μήνυμα. Αυτό δηλαδή είναι τρομερό. Φοβερό και μερικές φορές επικίνδυνο. Δεν ξέρω. Επικίνδυνο, λες, βέβαια. Όχι, όχι. Αυτά είναι από τα νέα, ωραία, καινούργια πράγματα που συναντάς στην εποχή που ζούμε. Ναι, ναι. Και είναι πολύ καλό. Δεν υπάρχουν πια σύνορα. Μπορείς οπουδήποτε να επικοινωνήσεις με τον οποιονδήποτε. Και το φαγητό δεν έχει και γλώσσα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, και να μην ξέρεις να μιλήσεις όταν βλέπει ο άλλος συνοδεύει. Το φαγητό δεν έχει γλώσσα, αλλά απ' την άλλη, η ελληνική κουζίνα ανοίγει πολλές πόρτες. Ναι. Αυτό είναι ένα γεγονός. Μην βλέπεις που εμείς ζούμε εδώ πέρα και επειδή τα έχουμε όλα γύρω μας. Είμαστε λίγο πιο. Βλέπεις ότι έξω η κουζίνα αυτή όσο πάει και σκίζει. Και πιο ψηλά. Σκίζει. Άρα και εσείς που την εκπροσωπείτε. Να είμαστε καλά. Εδώ πέρα, φίλες και φίλοι, μόνο εδώ βλέπετε. Ελένη Μενεγάκη και ο Ρωσούλης.
Γεια σου ρε Γιώργη. Φιλάκια πολλά. Αύριο πάλι θα έρθω να σε βρω. Λοιπόν, παιδάκια μου γλυκάκια αγαπημένα. Είναι τελώς το Ελληνάκι. Είσαι σαν το μαύρο κύκνο σήμερα, Black Swan. Ναι. Ναι, γιατί είναι αυτό το μπαλαρινέ τώρα το τούλι, κατάλαβες. Αυτές οι φούστες, ρε παιδί μου, πάντα μου αρέσανε. Και τις εποχές που ήθελα πιο πολλά τέτοια, αλλά και τώρα, γιατί συνδυάζονται πολύ εύκολα με τα πάντα. Και έχουν και σε όλα τα κορμιά. Και έχουν και κίνηση. Κάνεις μια βουρλιά που έλεγε η μαμά μου και φαίνεται τώρα. Μια φούρλα. Μια φούρλα. Μια φούρλα. Έτσι ακριβώς. Εμένα μου αρέσουν πολύ αυτές οι φούστες. Σου ευχαριστώ στην εταιρεία που τα βρήκα, γιατί πραγματικά ακόμα και το μπλουζάκι έτσι που βρήκα μαζί. Μου άρεσε. Εννοείται. Μου αρέσει πολύ δηλαδή. Καλοκαιρινή διάθεση. Γυναικείο κάτω και πάνω casual. Πολύ ωραία. Ροκ. Εσείς είτε διάθεση είσαι. Δεν με βλέπεις. Εδώ οι συνάδελφοι έχουν τη διάθεση My Style Rocks. Ναι. Ελένη σου βάζω 10. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ευχαριστώ. Έτσι, το θέμα μας για σήμερα. Η απάντηση Ελένη. Έχουμε ντυθεί. Εκπομπή Τρίτης. Τι ώρα είναι, ωραία. Έχουμε χρόνο. Λοιπόν, χτες έπαιξε το βράδυ η εκπομπή της Δώρας. Αναγνωστοπούλου, ναι. Φυσικά με τον Γιώργο Νταλάρα. Βέβαια. Μέγκα Stories, λοιπόν. Ο Γιώργος Νταλάρας μίλησε για πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά στο λίγο ζάπινγκ που έκανα σήμερα παντού, γιατί ήθελα να δω τι θα παίξουν, νομίζω ότι από όλα αυτά που είπανε, παίξανε κάποια πολύ συγκεκριμένα. Ναι. Έμειναν σε ένα, ας πούμε. Ένα, όχι, εγώ είδα. Σε ένα που κυριάρχησε, γιατί ίσως θεωρήθηκε και μια απάντηση όλων αυτών που έχουν ακουστεί σε σχέση με τη γνώμη του για το ελληνικό τραγούδι και πόσο αυστηρά κρίνει τους εκπροσώπους του. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι και χθες, έτσι με αυστηρό ύφος, μίλησε για ακόμα μια φορά τι σημαίνει για τον ίδιο ελληνικό τραγούδι ή μάλλον τι θα έπρεπε να σημαίνει. Γιατί υπογράμμισε ότι για μένα ελληνικό τραγούδι είναι μόνο ο Θοδωράκης, ο Χατζηδάκης, ο Μαρκόπουλος και ο Ξαρχάκος. Οτιδήποτε άλλο γίνεται στα νυχτερινά κέντρα που μεθούν, που βγαίνουν εκτός ελέγχου, που τραγουδούν, δεν είναι για μένα αυτό Ελλάδα, δεν είναι αυτό για μένα τραγούδι. Να δούμε ακριβώς τι είπε, να το σχολιάσουμε. Το τραγούδι είναι ο Θεοδωράκης, είναι ο Χατζηδάκης, είναι ο Μαρκόπουλος, είναι ο Ξαρχάκος, είναι οι άνθρωποι και οι ποιητές που δώσανε πρόσωπο στην Ελλάδα, πολιτιστικά και αισθητικά ένα πρόσωπο το οποίο είναι αξιοπρόσεκτο και αξιοθαύμαστο. Το υπόλοιπο δεν είναι, αδέρφια μου, δεν είναι αξιοθαύμαστο να γεμίσεις 4 ελληνάδικα και να χτυπιέσαι σαν παλαβός, χασισωμένος ή μεθυσμένος μέχρι τα μπούνια και να μην ξέρεις τι σου γίνεται. Δεν είναι αυτό, αγάπη μου, η Ελλάδα. Έχεις πει ότι η Άννα σου φέρε το χαμόγελο. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτό. Γιατί ήταν πολύ νωρίς και είχα μπλέξει με όλα αυτά τα πράγματα που εντοπίζεις τώρα από μικρός, χωρίς να ξέρω να τα ερμηνεύσω. Και με βοήθησε ένα ως άνθρωπος με τελείως άλλη καταγωγή και άλλες γνώσεις, με βοήθησε να βάλω μια τάξη στη σκέψη. Και επίσης, πολλές από αυτές τις αποφάσεις που πήρα για να κάνω πράγματα που είναι λίγο ιδιαίτερα, δεν θα τα έκανα αν δεν ήταν η Άννα. Γι' αυτό το λέω συχνά, νομίζουν μερικοί ότι υπερβάλλω, αλλά δεν υπερβάλλω καθόλου. Τα μισά από αυτά που έχω κάνει τα οφείλω στην Άννα. Είστε και οι δύο συντροφικοί άνθρωποι ή μάλλον άνθρωποι της συντροφικότητας. Και θέλει, και αυτό επιμονή, θέλει δουλειά. Φυσικά. Φυσικά. Και είναι και, νομίζω, λίγο δύσκολο να αντέχει κανείς τόσα χρόνια. Γιατί και η συμβίωση με τους ανθρώπους δεν είναι πάντα εύκολη. Αλλά είμαστε μαζί από το 1979. Είναι πολλά τα χρόνια. Πολλά. Άρη. Με τα εγγόνια παίζεις. Ναι. Παίζω πολύ και λέω και πάρα πολλές βλακίες. Όταν είμαστε μαζί. Τους τραγουδάς. Όχι. Καμιά φορά για να νούρισμα, για να κοιμηθούν. Όχι, για να νούρισμα. Όχι, τους τραγουδάω λίγο σαν κωμικός. Φωνάζω λίγο και κάνω, λέω, βρίσκω κάποιες φράσεις από τραγουδιαστία και τους τα λέω. Δεν υπάρχει δε ωρία, ούτε τρένα, ούτε πλοία. Κι ο καθένας το παλεύει όπως ξέρει. Εντάξει. Ελιάνα, για πες μου λίγο. Αν δεν τον γνώριζες ποιος είναι ο Γιώργος Νταλάρας και έβλεπες αυτό, δείτε το σαν ντοκιμαντέρ. Παιδί μου, γνωρίζουμε έναν πολύ ωραίο καλλιτέχνη, σπουδαίο καλλιτέχνη, σπουδαίο ερμηνευτή, που έχει πει πραγματικά τραγούδια που θα μείνουν στην ιστορία. Σίγουρα. Μιλάει για την ζωή του, μιλάει για το πώς ξεκίνησε, μιλάει για το
ίσως εγώ το μεταφράζω μιλώντας μας για τα παιδικά του χρόνια, που εγώ δεν τα γνώριζα, αλλά σίγουρα καταλαβαίνω ότι θα ήταν δύσκολα. Οι περισσότεροι άνθρωποι που έρχονται από εκείνη την εποχή έχουν περάσει ζώρικα χρόνια. Απλά είπε και για κάποιες πιο προσωπικές ιστορίες που μου φωτίζει κάποια πράγματα. Αν μπορεί κανείς να βγάλει συμπεράσματα για έναν άνθρωπο, πρέπει να ξέρει πολλά κομμάτια από τη ζωή του. Μην μένει μόνο σε ένα. Και να μην μένει μόνο στα σχόλιά του. Βλέπουμε λοιπόν, γιατί τα σχόλια του καθέναν μας είναι αυτά που πραγματικά πιστεύουμε. Έτσι. Τώρα, για το μέχρι πού ο καθένας μας μπορεί να φτάσει για αυτά που πιστεύει, ενώ να τα υποστηρίξει, είναι δικό του θέμα. Έτσι ακριβώς είναι. Εντάξει, ήταν μια απολαυστική εκπομπή ακριβώς για το λόγο που λες, γιατί τον γνωρίσαμε πολύ πλευρά, σε πάρα πολλά επίπεδα. Εννοείται ότι γίνεται πάρα πολύ συμπαθής ένας καλλιτέχνης και έξτρα αγαπητός όταν μπαίνεις και βλέπεις λίγο και τη ζωή του, την πορεία του, τη διαδρομή του, τις δυσκολίες του. Αλλά επειδή είδαμε το συγκεκριμένο απόσπασμα, θέλω να πω κάτι για αυτό που λέει για την ελληνική μουσική. Εμένα μου ήρθε στο μυαλό η τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων που είχε διχάσει όλη την Ελλάδα. Οι μισοί λέγανε τι ήταν αυτό, ντρεπόμαστε, οι άλλοι μισοί λέγανε αυτοί είμαστε. Εγώ είμαι στους αυτοί είμαστε. Δηλαδή τότε που είχαν βγει και όλοι οι φίλοι, ο Σίδε, την Ελλάδα και με τα ντάτσουν, ναι, και με τα καρπούζια. Λέγανε ότι ήταν πανηγυράκι τότε κάποιοι. Και τραγούδησε, ναι. Η Δήμη Τραγαλάνη, ναι. Η Αρβανιτάκη, ο Ρέμος, η Βύση, η Καραπιπερίμος, ο Ρουβάς. Ναι. Είμαστε όλα αυτά. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι. Δεν βοηθάει κανέναν το να. Θεωρώ ότι συνδυάζει. Αν αρνιέσαι ένα κομμάτι το οποίο δεν θεωρείς ποιοτικό και ότι σε κολακεύει. Θεωρώ όλο αυτό. Ότι συνδυάζει δύο πράγματα κατά την ταπεινή μου άποψη, τα οποία δεν είναι ίδια. Δηλαδή, από τη μία μεριά έχουμε τη μουσική, την πολιτιστική, ας το πούμε, του Ξαρχάκου, του Θεοδωράκη, του Χατζηδάκη. Και από την άλλη έχουμε τη μουσική του ανθρώπου που θα βγει το βράδυ να πάει να διασκεδάσει. Γιατί είναι ερωτευμένος, γιατί είναι χωρισμένος, γιατί θέλει να βγει έξω και να ξεδώσει. Δηλαδή αυτά είναι δύο διαφορετικά τελείως διαφορετικές αφετηρίες. Αν πάρεις τα σχόλια που λίγο αδικούμε τη δεύτερη. Είναι, ξέρεις τι γίνεται. Έχει δίκιο εν μέρη. Δηλαδή, πραγματικά, όταν πρέπει να συγκρίνουμε τώρα με όρους ποιότητας, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Μουσικά, στη δυσκολία να γραφτούν, στο τι έχουν προσφέρει ιστορικά, στο πόσο μένουν αυτά τα κομμάτια. Αλλά είναι σαν η μειοψηφία της ποιότητας κάπως να σνομπάρει την πλειοψηφία της διασκέδασης, του συναισθήματος. Αυτά δεν είναι σχόλια από μόνα τους που ακούστηκαν σε μια εκπομπή ή τα ακούσαμε σε ένα ραδιόφωνο. Τα λέει ο Γιώργος Νταλάρας. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι ο άνθρωπος αυτός το έχει υπηρετήσει, είναι συνεπής, στο λέει, όντως είναι ένα κεφάλαιο για την ελληνική μουσική. Αυτό που είπες, ότι μπορεί να το εκλάβουν οι άλλοι, ότι αυτά είναι απαντήσεις, δεν συμφωνώ με αν το εκλάβει κάποιος ότι απαντάει. Γιατί ο Γιώργος Νταλάρας, αν δείτε, ό,τι λέει, το λέει εξαντανακλάσιο στη μουσική, μιλάει για τη μουσική. Καλά λέει, απλά θα ναι. Θέλαμε από έναν καλλιτέχνη που αγαπάμε και εκείνον πάρα πολύ. Γιατί να σου λέει πράγματα και που βολεύουν τα αυτιά σου. Όχι, να είναι λίγο πιο μεγαλόθυμος με τους υπόλοιπους καλλιτέχνες. Είναι γνώμη του και είναι γνώμη του Νταλάρα. Την έχει υπηρετήσει και την έχει αποδείξει ότι την υπηρετεί. Φυσικά τη σέβομαι. Αν με ρωτάς, το μόνο φάουλ που βρίσκω φάουλ. Φυσικά το μόνο πράγμα σέβομαι, το οποίο διαφωνώ. Σαφώς όλοι τη σέβομαστε. Θα ήθελα να χωράει περισσότερο. Εγώ σέβομαι τη δική σου άποψη. Το μόνο που λέω είναι ότι τέτοιοι άνθρωποι αυτού του κύρους. Αυτό που εγώ θα περίμενα είναι να φέρουν τον Θοδωράκη, τον Χατζηδάκη και τον Ξαρχάκο στη μάζα. Όπως έκανε ο Μίκης Θοδωράκης που έφερε την ποιήση στη μάζα. Δηλαδή, ναι, το υπηρετείς και ναι, το υπηρετείς με συνέπεια και σε παραδέχομαι. Αλλά μην μου το τρίβεις τα μούτρα, εγώ που δεν είχα την πρόσβαση, που την έχω στο ίντερνετ και με το YouTube, την έχω. Αλλά έλα δείξτε μου. Δείξτε το κάπως. Θα μου πεις το ερμηνεύει τώρα. Ήταν μια... Εγώ πάντως θα σου ξαναπώ, επειδή με διόρθωσες, ότι όχι θα μου επιτρέψεις ότι ήταν μια απάντηση. Ήταν με μια σαφήνεια μια απάντηση σε όλα αυτά. Και να σου πω κάτι, του αναγνωρίζω το γεγονός ότι εμένει στις απόψεις του για ακόμα μια φορά. Ποτέ δεν έχει αναδιπλωθεί ο Νταλάρας σε όλο το πέρασμα των δεκαετιών. Ναι. Όσες φορές και αν αυτό που έχει πει ίσως δεν έχει αρέσει. Είπα ότι δεν είναι απάντηση στην Νάνση. Εκείνος μίλησε πάλι για το τραγούδι. Εγώ είπα στην επικαιρότητα. Απλά μιλάει λίγο αφοριστικά για λέει τι είναι η Ελλάδα. Είναι ο κατά Νταλάρα ορισμός Ελλάδας. Το αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ο δικός του ορισμός. Απλά λέμε ότι όταν κάποιος μιλάει με τέτοια γενίκευση, δεν είναι αυτό Ελλάδα. Επειδή όλοι οι υπόλοιποι και εμείς Έλληνες είμαστε, λέμε μπορεί και να είναι για κάποιους. Συνεπής, σου λέει ότι το διασκεδαστικό τραγούδι, άσχετα που χρησιμοποιεί λόγια τώρα που στα αυτιά μας συνίζουν, γιατί όλοι έχουμε βρεθεί σε αυτήν την κατάσταση που λέει, εκτός από κάποιους χαρακτηρισμούς που τους αποποιούμε φυσικά. Αλλά. Εννοείς την κατάσταση της και τα λοιπά. Ωραία, ναι. Και κατά τη γνώμη μου, γιατί και αυτό να είναι μεμτό. Δηλαδή, δεν και, είναι και μεμτό. Αν θες να πάμε και στην ιστορία μας πριν το Χατζηδάκι και πριν το Θοδωράκι, μου, δεν είναι οι αρχαίοι μεμτό. Έλληνες χρειάζεται... είχαν και το Απολώνιο που ήταν ο Απόλλωνας με τη λύρα του και ωραίο δεν και το Διονυσιακό. Σου λέει χρειάζεται... Που πίνανε και διασκεδάζανε. Κάναμε και τα δύο. Ελιάνα, δεν είναι μεμτό. Σου λέει χρειάζεται το μπρόκολο, χρειάζεται και το popcorn.
Αυτό σου είναι λέει. Σαν να λέει: δεν το θέλω να το ξαναδώ το popcorn. Ναι, όχι, σου λέει: εγώ υπηρετώ τον μπρόκολο και σου λέω ότι αυτό είναι υγιεινό για, για τον οργανισμό σου. Ναι, σου το λέει, αλλά έχει αυτό μια κριτική άποψη πολύ συγκεκριμένη μέτρο. Και με μια μεγάλη αυστηρότητα. Αφού είναι σαν να προσπαθεί να σε βάλει στον ίσιο δρόμο. Δεν είναι ότι σου εκφράζει απλά μια άποψη. Όχι ότι κάνει κακό. Καλώ κάνει. Ναι, καλώ κάνει. Απλώ και εγώ που το ακούω, αισθάνομαι ότι έτσι κι αλλιώ αυτά τα δύο πράγματα δεν μπορούν να μπουν στο ίδιο σακί. Και στο λέω εγώ που είμαι ένα άνθρωπο που έχω πάει ελάχιστε φορέ. Στη ζωή μου στα μπουζούκια. Δεν μου αρέσει αυτό το είδος της μουσικής. Δεν διασκεδάζω δεν έτσι. Δεν χρειάζεται. Αυτό δεν χρειάζεται. Εγώ το έχω χτίσει. Όχι, δεν εξηγώ, σου λέω. Δεν το εξηγήσεις, γιατί δεν μιλάμε ο καθένας για μας. Όχι, σου λέω, μα κάνω και μια αναφορά στο πρόσωπό μου. Σου λέω ότι παρόλα αυτά που δεν ακούω αυτή τη μουσική. Ένα μισό λεπτό κάθε βράδυ. Όχι, ρε παιδιά, γιατί το λες αυτό. Ναι, 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 θα τον ακούσω. Ξέρετε τι έχουμε γεμίσει σε αυτή την εποχή. Μάλλον άνθρωποι που θέλουν να μπει νταλάρες, που σηκώνουν και κουνάνε το δάχτυλο, το πρωί ακούνε Ξαρχάκο και Χατζηδάκι και το βράδυ είναι στα μπουζούκια. Αυτή την ασυνέπεια εγώ στυλιτεύω. Αυτός ο άνθρωπος τουλάχιστον. Έχεις δει κανένα που όλος ο κόσμος. Λέει, παιδιά, στην τηλεόραση πρέπει να παίζουμε αυτά, πρέπει να παίζουμε εκείνα. Και εκείνοι στο πρώτο εορταστικό φέρνουν τη λαϊκούρα. Και πετάνε χαρτοπετσέτες. Καλά κάνουν. Αυτό με τσαντίζει. Έξαλλο γύρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, χειρότερη είναι ασύνδεση. Τουλάχιστον ο Νταλάρας έχει μια συνέπεια. Μέτρο. Διαφημίσεις. Λοιπόν, πριν πάρουμε φόρο και μπούμε στα δικά μας, να σας πω λίγο τι μπορείτε να δείτε στο Shopflix. Σήμερα δεν θα σας μιλήσω για προσφορές. Αυτά θα μπαίνετε κάθε μέρα μόνοι σας, θα τα βλέπετε και αν βρίσκετε την προσφορά που σας καλύπτει, δεν θα τη χάνετε. Και θα ξέρετε μάλιστα ότι αυτό που επιλέξετε θα φτάσει πάρα πολύ γρήγορα. Πριν από αρκετό καιρό, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, είχαμε δείξει το μακιγιάζ που είχε κάνει η Ρούλα Σταματοπούλου στη Σύση μας. Όπως ξέρετε, είναι μαζί πάρα πολλά χρόνια, κάνει το μακιγιάζ της. Είναι πάρα πολύ πετυχημένο, πάρα πολύ ωραίο, ταιριάζει πάρα πολύ στη Σύση, αλλά ταιριάζει και σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Μετά λοιπόν από εκείνη την πολύ ωραία live προβολή, που άρεσε και σε πάρα πολλούς από εσάς, έρχεται τώρα μία δεύτερη. Σήμερα το βραδάκι στις 8, τι μπορείτε να κάνετε μπαίνοντας στο Shopflix, να τα διαβάζετε κιόλας. Θα δείτε ένα shop live, λέει, συντονίσου. Δηλαδή τι, θα δούμε, λέει, ποια είναι η fitness καθημερινή ρουτίνα της Ευρυδίκης Βαλαβάνη, δηλαδή τι κάνει κάποια γυμναστική, ναι, ακριβώς, τι φροντίζει, τι κάνει κάθε μέρα για να διατηρεί αυτό το ωραίο κορμί. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν τα μυστικά θα παρακολουθήσετε στις 8 αν χαζέψετε εκείνη την ώρα που και να είσαστε, γιατί και με το κινητό σου κάνεις τη δουλειά σου πολύ ωραία, δεν χρειάζεται να είσαι κάπου. Ανοίγεις όπου και να είσαι και λες, για κάτσε να δω. Τι ακριβώς λένε, γιατί θα μιλάει μαζί με την άλλο υπέροχο κορίτσι, τη Δώρα Κατσικογιάννη. Ένα ωραίο ξανθό κορίτσι που κατά καιρούς την έφερε και πολλές φορές εδώ συχνά με μια πολύ γνωστή εταιρεία καλλιντικών και μιλάγαμε για μακιγιάζ και για διάφορα. Λοιπόν, αυτά σήμερα θα δείτε. Μπείτε 8 η ώρα, μην το ξεχάσετε. Shopflix και προχωράμε. Τώρα, ούτε αυτό το θέμα λέει να κλείσει. Ναι. Ποιο είναι το θέμα που δεν λέει να κλείσει? Ναι, 15 μέρες σχεδόν έχουμε συμπληρώσει. Είναι το θέμα του Πάνου Βλάχου και όλο αυτό που έχει προκύψει με τους στίχους του τραγουδιού του. Μέσα σε ένα σάκο, βάλτε Άδωνη και Πορτοσάλτε. Που από εκεί ξεκίνησε λοιπόν μια χαλαπαταγή σχολείων για το αν έπρεπε να υποθεί, δεν έπρεπε να υποθεί, τι ακριβώς εννοούσε. Εχθές το βράδυ υπήρχε λοιπόν η πρεμιέρα της παράστασης Η Αξία της Ζωής, την οποία μάλιστα τη σκηνοθετεί ο Σωτήρης Τζαφούλιας. Και βρέθηκαν εκεί οι συνάδελφοι και ο κύριος Τζαφούλιας μαζί με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη μίλησαν στις κάμερες. Δίνει ο κύριος Τζαφούλιας τη δική του εξήγηση γιατί πιστεύει ότι συμβαίνει όλο αυτό και παραμένει στην επικαιρότητα και ο Βλαδίμηρος μιλάει περί σάτυρας. Τι ισχύει πλέον για τη σάτυρα? Μια θεώρηση και σάτυρα που κάποτε, ναι, η πιο έτσι, εχμηρή. Από τα μεγάλα ονόματα των πρωταγωνιστών του θεάτρου συμμετείχαν σε επιθεωρήσεις που ακουγόντουσαν. Πολύ αιχμηρά πράγματα. Πολύ αιχμηρά, δηλαδή κάποιες φορές και πολύ ακραία. Ναι. Τώρα πάμε να ακούσουμε τι έχουν να πούν όμως. Δεν θεωρώ τίποτα τυχαίο, χωρίς να είμαι ούτε συνωμοσιολόγος, ούτε τίποτα. Πιστεύω ότι ο λόγος που γίνεται αυτό είναι για να τραβηχτεί η προσοχή μας από την υπόθεση των Ντεμπών. Επειδή εγώ είμαι και λίγο μεγάλος άνθρωπος και έχω ζήσει την επιθεώρηση στα πολύ καλά της χρόνια, από αυτά που ακούγονταν στα τότε νούμερα, οι μισοί πρωθυπουργοί θα έπρεπε να έχουν αυτοκτονήσει και οι άλλοι μισοί να έχουν πηδήξει στη θάλασσα. Θέλω να πω δηλαδή ότι η σάτυρα αυτό κάνει, καυτηριάζει. Είναι αλήθεια ότι έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο τώρα. Το έχουμε ξαναπεί κιόλας ότι έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο που ούτε η τέχνη μπορεί να εκφραστεί, ούτε και όσοι εκφέρουν δημόσιο λόγο. Εντάξει, ούτε και να βάλω και τον εαυτό μας. Να βάλουμε ένα διαχωρισμό, γιατί άλλο να λες μια γνώμη
Και άλλο να κάνει σάτυρα. Δηλαδή η σάτυρα, αυτό δεν είναι λίγο και ορισμό τη. Και άλλο να κάνει δηλαδή τέχνη. Να χλεβάσω κάτι με έναν τρόπο πολύ εχμηρό. Να το αποδομήσω. Και να το αποδομήσω. Σάτυρα. Θέλει μελέτη, θέλει να κάτσει να ασχοληθεί. Δεν είναι σάτυρα να βρει. Σωστά. Απλά λέω ότι η πολιτική ορθότητα στο δημόσιο λόγο, okay, καλώ μπορεί να έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει να είναι όντω πολύ αυστηρό το πλαίσιο. Αλλά η σάτυρα κάπου είναι σαν να καταλύεται. Είναι... Να μην θέλουμε να υπάρχει σάτυρα. Η σάτυρα είναι τέχνη, είτε είναι τραγούδι, είτε είναι ένα σκέτ, είτε είναι ένα κείμενο. Από την άλλη, αυτό που υποτίθεται ότι κάθε φορά μπορεί να φύγεται ή να φωτογραφίζεται ή ό,τι. Δεν είναι μία ανωτερότητα, γιατί παλιά λέγαμε ότι ακούγονται αυτά τα πράγματα στις επιθεωρήσεις. Τότε ο κόσμος, όπως είπε και ο Βλαδιμίρος, δεν θυγόταν έτσι. Η πολιτική δηλαδή λέει θα έπρεπε να είχαν αυτοκτονήσει με αυτά που ακούγανε. Θέλω να πω ότι όταν ακούς κάτι που μπορεί και να νομίζει ότι σε αφορά, δεν είναι ανωτερότητα ή ωριμότητα του να πεις ότι. Να μιλήσουμε ειλικρινά. Εντάξει, θα το επεξεργαστώ. Ποιος τα δέχεται, από τον αντιδράσω. Ποιος δέχεται οποιοδήποτε να εκφράσει, πολλό δε μάλλον να τον σατηρήσουν. Ποιος. Γιατί η σάτυρα είναι άποψη. Και σας λέω ευθέως εγώ, σας το λέω τώρα και αν θέλετε να το συζητήσουμε, ότι δεν είναι αποδεκτές όλες οι απόψεις πια. Μπορεί να μην είναι, αλλά σάτυρα γίνεται. Δηλαδή η Ράδιο Αρβίλα, ναι, που παίζουν κάθε μέρα, δεν είναι ότι περνάνε το πολιτικό κομμάτι έτσι στο χαχαχούχα. Όχι. Πολλές φορές μπαίνουν και πολύ έντονα, εκφράζοντας τη γνώμη τους και σίγουρα ενοχλώντας κάποιους ανθρώπους. Σωστά. Εγώ δεν νομίζω, δεν ξέρω και τα πάντα που γίνονται βέβαια στο Ράδιο Αρβίλα, αλλά δεν νομίζω ότι τουλάχιστον φέτος που μιλάμε, γιατί δεν κρατάω και τα πρακτικά της εκπομπής, κάποιος έχει αντιδράσει από αυτά που μπορεί να έχει ακούσει. Μπορεί να μην μας αρέσει να ακούμε έτσι, κάποια πράγματα όλους. Αυτό θέλω να σου πω. Και δεν είναι, ο καθένας πάνω σε αυτό που κάνει. Αλλά το θέμα είναι ποιος αντιδρά και τι σημαίνει αντίδραση. Δεν είναι και τόσο παλιά τα χρόνια που λέγαμε παλιά οι επιθεωρήσεις. Γιατί και ο Μάρκος Ευρυνής δεν βάζει στο στόχαστρο ανθρώπους για να δημιουργήσει σάτυρα. Ο Λάκης Λαζόπουλος που ήταν εδώ χθες δεν το έκανε τα χρόνια τα προηγούμενα που μας ουρανούσε. Παιδιά, να σας πω κάτι. Δηλαδή, όλοι να έχει. Είναι, όταν έχουμε να κάνουμε. Είναι η πεμπτουσία της σάτυρας. Ακόμα και ο Τάκης Ζαχαράτος. Δηλαδή, κάποιες από τις κυρίες και τους κυρίους που έκανε μπορεί να ενοχλούν. Η σάτυρα αποδομεί οτιδήποτε κατεστημένο. Πολλές φορές όμως η σάτυρα γίνεται κατεστημένη, δεν τι θέλω να πω. Αν αποδομείς τους ίδιους που σε χειροκροτούν να αποδομήσεις, τότε και εσύ είσαι μέρος ενός συστήματος. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ότι αν είναι της μόδας να βρίζουμε τον Ουγγαρέζο, τότε η σάτυρα θα πρέπει να στηρίξει τον Ουγγαρέζο. Ή, να σταθεί απέναντι. Δηλαδή, να σταθεί απέναντι. Δηλαδή είναι. Ναι, αλλά όλο αυτό να θυμίσουμε για να μην χάσουμε το μέτρο. Είναι βαθιά αριστική σάτυρα, δεν πάει με το ρεύμα. Όλο αυτό για να μην χαθεί το μέτρο, να θυμίσουμε ότι έγινε επειδή σε ένα στίχο ο Πάνος Βλάχος είπε δύο ονόματα. Από την άλλη, ρε παιδιά. Και μάλιστα έδωσε και μια. Συγγνώμη, ένα λεπτό να το ολοκληρώσω αυτό. Έδωσε και μια ωραία συνέντευξη την προηγούμενη εβδομάδα που έλεγε ποιοι έχουν τη δύναμη, τι δύναμη την έχουν, όσοι μπορεί να ελέγχουν τα μίντια κλπ. Ήθελα να πει τα δικά του. Εγώ έχω μόνο λέξεις. Θα μου πάρουν τις λέξεις. Και αυτό ισχύει για οποιονδήποτε άνθρωπο εκφράζεται καλλιτεχνικά. Εγώ θέλω να πω ότι μία κοινωνία, ακόμα και όταν ακούει, διαβάζει ή βλέπει κάτι με το οποίο δεν συμφωνεί, σατυρικό, μόνο μπροστά μπορεί να οδηγηθεί, ακόμα και από τη λογική ότι θα μπει στη διαδικασία να σκεφτεί γιατί δεν της αρέσει αυτό. Σωστό. Το πράγμα που ακούει. Σωστό. Οπότε θεωρώ ότι επειδή υπήρξαν και διαστήματα. Ποιος τολμά να πει τη μη δημοφιλή άποψη αυτή τη στιγμή, ή στα μίντια είτε στην τέχνη. Δεν μπερδεύει τη σάτυρα με την άποψη. Αυτή που μπορεί να δημιουργήσει τις περισσότερες αντιδράσεις. Ωραία, αυτό. Τις περισσότερες αντιδράσεις. Ποιος τολμά να το πει. Δημήτρη. Ακόμη και η σάτυρα που γίνεται για τα ασφαλή. Για αυτά που ξέρουμε ότι οι περισσότεροι είναι υπέρ μας. Δεν ξέρω για αν πήγαινε κατά. Μόνο για τα ασφαλή. Εδώ έχουμε αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο στην χώρα μας, ειδικά στη δημόσια σφαίρα, το εξής. Ο Ουγγαρέζος, για κάποιες σωστές τοποθετήσεις, είναι σωστός. Ωραία. Απαγορεύεται να διαφωνήσεις μια φορά με τον Ουγγαρέζο. Μόλις διαφωνήσεις, είναι σαν να διαφωνείς με όλες τις προηγούμενες. Ρε Δημήτρη, έτσι έχουμε δημιουργήσει κάποιες αυθεντίες. Είναι σάτυρα, είναι άλλο πράγμα. Εγώ δεν λέω, μπορείς τα περισσότερα να τα λέει καλά η Νικολαίδου. Αλλά και αν πάω να διαφωνήσω, μην πέστε πάνω να με φάτε, ρε παιδιά, επειδή διαφώνησα σε ένα πράγμα. Συμφωνώ. Απλώς αυτό δεν είναι σάτυρα, είναι άποψη. Άλλο η άποψη με την οποία την αντιμετωπίζεις έτσι και άλλο ένα σατυρικό κείμενο που είναι σκέψη. Ο Αριστοφάνης, θυμάστε τι είχε κάνει, το Σοκράτη τον είχε κάνει καινούργιο. Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει. Ακριβώς, καλά εδώ μέσα. Εντάξει, Σοκράτη. Σοκράτη μέσα αυτά, χαμός. Έτσι ακριβώς. Φου δεν λες τίποτα, ούτε ξεφού. Και πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, πάμε και σε καμιά δικιά μας συνέντευξη, να αφήσουμε λίγο αυτά που γίνανε χτες. Πάμε στον Τόνι Δημητρίου, Ηλιάνα μου. Τον συνάντησε η Κωνσταντίνα Δημοπούλου και μίλησε με μεγάλη ειλικρίνεια για τα χρόνια αυτά που μεσολάβησαν από τότε που πήρε το διαζύγιο με την πρώην σύζυγό του μέχρι και σήμερα που τα παιδιά του βρίσκονται στην εφηβεία. Πώς το χειρίστηκαν αυτό, ποιος είναι ο μπροστάρης, ποιος είναι ο κυματοθράφτης από τους δύο στα προβλήματα που μπορεί να φέρει η εφηβεία και τα προβλήματα γενικώς των παιδιών και πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να πεις στα παιδιά ότι είσαι σε μια καινούργια σχέση. Όλα αυτά μας τα λέω τον Δημητρή. Οικονομικές δυσκολίες δεν υπάρχει ηθοποιός που να μην είχε, ειδικά στο ξεκίνημα της καριέρας του. Πολλές φορές θα αναγκαστείς να διαλέξεις τα στραβά το μονόφθαλμο, γιατί πρέπει να επιβιώσεις. Είχα παράδειγμα τον πατέρα μου, ο οποίος ένας από τους πιο γνωστούς Κύπριους ηθοποιούς, πάντα έκανε και άλλες δουλειές. Δηλαδή είχε ένα διαφημιστικό γραφείο, θυμάμαι κάποτε είχαμε και ένα βίντεο κλαμπ. Και όταν έρχονται νέοι άνθρωποι και μου λένε «θέλω να γίνω ηθοποιός», τους λέω «ωραία, και τι δουλειά θα κάνεις?» Δηλαδή τους λέω «πάντα βρείτε έναν τρόπο να εξασφαλίσετε τα προς το ζήν για να υπηρετήσετε καλύτερα αυτή την τέχνη». Έχεις δύο υπέροχα παιδιά. Η Αντριάννα θα γίνει 16 τον Απρίλη και ο Αλέξανδρος θα γίνει 14 τον Απρίλη. Ομολογώ ότι το ζόρι το περνάει η μαμά τους που τα μεγαλώνει με τον υπέροχο σύζυγό της, να αγκαλάει άνθρωποι. Αυτή λοιπόν είναι ο κυματοθράφστης μου. Αν φτάσουν τα προβλήματα σε μένα, πάνε να πει ότι το κύμα πέρασε τον κυματοθράφστη και πρέπει να επέμβω όσο μπορώ. Δεν έχει συμβεί όμως αυτό συχνά, ίσως μία-δύο φορές, σε λογικά πλαίσια. Δεν θα έμπαινα εμπόδιο στην ευτυχία της μητέρας τους ποτέ, ακόμη και αν διαφωνούσα με κάποια απόφαση, γιατί αυτό είναι το περιβάλλον των παιδιών. Οπότε προστατεύεις τα παιδιά φροντίζοντας πάντα τη μητέρα ό,τι και να συμβαίνει. Έχω χωρίσει εδώ και 10 χρόνια, σαφώς, και δεν ήταν όλες οι μέρες ίδιες, αλλά νομίζω ότι με καλή θέληση και διάλογο λύνονται όλα. Εγώ ενώ ήμουνα σε μία σχέση, κάποιους αρκετούς μήνες αφού χώρισα τέλος πάντων, τα παιδιά μου το έμαθαν αφού αποκοντάστηκε η μαμά. Γιατί δεν ήθελα ποτέ να τους περάσει η ιδέα ότι κάποια άλλη γυναίκα ήταν το θέμα μας. Γιατί δεν ήταν. Πιστεύω ότι τα παιδιά μου θα ξανασυστηθούμε μετά την εφηβεία και την ενηλικίωση. Και θα σε πάω στη Στεφανία, ένα κομμάτι νομίζω που έχετε δέσει τόσο πολύ. Ξεκινήσαμε για πλάκα αυτά τα stories στο Instagram και στο TikTok και το φαινόμενο αυτό γιγαντώθηκε. Δηλαδή στο TikTok έχουμε πάνω από 75 εκατομμύρια προβολές σε ένα χρόνο και κάτι. Πώς νιώθεις αυτή τη σχέση? Εγώ κοιτάω το σήμερα, άντε το πολύ το αύριο. Δηλαδή περνάμε καλά. Θεωρώ ότι οι σχέσεις πρέπει να κρατιούνται όσο υπάρχει γέλιο και πάθος. Αν δεν περνάς καλά, δεν υπάρχει κανένας λόγος να είσαι με έναν άνθρωπο. Όταν υπάρχει αγάπη, πρέπει πάντα να κάνεις για μια γυναίκα αυτό που θα ήθελες να κάνει κάποιος και για την κόρη σου. Τα παιδιά τι σχέση έχουν με τη Στεφανία? Την έχουν γνωρίσει, είχαμε πάει μαζί κάποια στιγμή να τα δω στη Κέρκυρα. Όλα καλά. Η Στεφανία αγαπάει και πάρα πολύ τα παιδιά, οπότε η σχέση που δημιουργήθηκε ήταν πάρα πολύ καλή. Πάντα με ρωτάνε για αυτήν, βλέπουν και τα βιντεάκια. Πρώτη μου σκηνοθεσία μαζί με τη Στεφανία του Γκουρνέλου στο δικό μου έργο που λέγεται «Εκ του πατρός γεννηθέντα». Οπότε είναι μια φάση της ζωής μου που έτσι έχω αγωνία και ενθουσιασμό μαζί. Η παράσταση, επειδή γίνεται πολύ κουβέντα γι' αυτό, δεν είναι και πιο πολιτικό σορφή. Έχουμε δύο προσωπικότητες τελείως διαφορετικές, που συγκρούονται για κληρονομικά θέματα, οικονομικά θέματα. Είναι αυτό που λένε, ότι τα ζευγάρια φαίνονται στο διαζύγιο. Οι φίλοι στα δύσκολα και τα αδέρφια στην κληρονομιά. Έτσι, όταν αναλαμβάνει ο ένας ή το είπε και εκείνος, να είναι καλά οι άνθρωποι, γιατί πραγματικά όταν το βάρος της ανατροφής των παιδιών το έχει αναλάβει κάποιος, νομίζω ότι η ευγνωμοσύνη είναι το λιγότερο που μπορείς να έχεις.
Πραγματικά. Έτσι λες. Νομίζω, γιατί το λέει χαρακτηριστικά, ότι τα παιδιά μου μεγαλώνουν με τη μητέρα τους και τον σύντροφό της, τον υπέροχο σύντροφό της, και να είναι καλά οι άνθρωποι. Είναι κυματοθράφστης και σε μένα όταν φτάσει κάτι θα είναι κάτι που θα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή από αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι όντως οι άνθρωποι. Καταλαβαίνεις ότι. Είναι πολύ μέσα σε αυτό. Η ανατροφή των παιδιών εδώ πέρα δεν είναι μοιρασμένη ισόποσα και καλά κάνουν οι άνθρωποι ό,τι βολεύει την κάθε οικογένεια. Όπως το έχουν βρει. Ο άνθρωπος εδώ λέει το εκτιμώ, δεν λέει με βολεύει. Εκτιμώ, αυτό λέω. Νιώθει ευγνωμοσύνη γι' αυτό. Γιατί, όπως μας είπε στο δεύτερο σκέλος της συζήτησης, είναι πάρα πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος αυτή τη στιγμή. Έχω μία διαφωνία στο κατά πόσο η ουσία των σχέσεων είναι να περνάμε καλά και άμα δεν περνάμε καλά πρέπει να διαλύονται. Γιατί υπάρχει πάντα ο αντίλογος ότι μία σχέση δεν μπορεί να είναι πάντα καλή. Α, ναι. Ναι, αλλά ξέρεις. Για βγαίστε! Για βγαίστε! Αυτό τα έλεγε ο Ουγγαρέζος. Τον Τάλι Ουγγαρέζος ήταν κακός τώρα. Να σου πω, έχεις πει Ουγγαρέζος 3-4 φορές, έχεις γίνει λίγο αυτοαναφορικός, δεν ξέρω τι γίνεται. Θα αρχίσεις να μιλάς σε τρίτο οικό. Όταν τα έλεγα αυτό, αυτά γιατί έλεγες τα αντίθετα εσύ. Δεν έλεγα τα αντίθετα. Και μου έκανες το μαθητή για Σαφάτ. Ότι δύο άνθρωποι δεν πρέπει να μένουν πολύ καιρό δυστυχισμένοι σε μία σχέση. Άλλο αυτό και άλλο το σημασία έχει να είναι όλα πάντα καλά και να είμαστε στη φωτεινή πλευρά τη ζωή και να περνάμε πάντα καλά. Δεν είναι μόνο γιου. Και όταν δεν είμαστε εκεί, πάμε παρακάτω. Αλλά άμα πάμε παρακάτω, μετά ξεκινάμε, είμαστε χαρούμενοι στην αρχή και μετά πάλι καταλήγει έτσι. Δηλαδή. Νάνση μου, πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Ναι. Είπε, έδωσε χθες συνέντευξη ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στην εκπομπή Στιγμές στον Μάνο Νιφλή. Λοιπόν, είπε πάρα πολλά πράγματα. Μέσα σε αυτά που είπε ήταν ότι η κόρη μου έφυγε στην Ολλανδία για σπουδές και το σπίτι άδειασε. Άδειασε, άλλαξε καθημερινότητά του. Ότι του λείπει πάρα πολύ, όχι ότι ποτέ θα κόβε το δρόμο. Και αναρωτιέμαι και λέω. Όσο πιο πολλά χρόνια μείνει μαζί μας, ένα παιδί μας λείπει περισσότερο, είτε ακόμα και αν και το γυρνάω σε ένα διαζύγιο, αλλάξει η καθημερινότητα ενός παιδιού και αλλάξει και η δικιά μας. Γιατί σε ένα διαζύγιο μπορεί τις μισές μέρες να έχει μία πλευρά το παιδί, παιδιά, και τις άλλες μισές την άλλη, ή το Σαββατοκύριακο, ή όπως το προγραμματίσει ο καθένας. Τελικά, πάντα είναι το ίδιο δύσκολο. Νομίζω. Για κάποιους ανθρώπους ισχύει αυτό. Νομίζω ότι. Ή άλλα πράγματα ισχύουν. Τώρα, δεν είναι σωστό που έκοψα μόνο αυτό το κομμάτι, αλλά πραγματικά το σκεφτόμουν την ώρα που το έλεγε. Είναι ότι όταν είναι ένα παιδί και φύγει, αλλάζουν όλα. Και καταρχήν είναι και μοναχοπέδι, που και αυτό μπορεί να παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ναι, σίγουρα. Η Νικολέτα είναι μοναχοπέδι, που εκεί είναι που χάνεις και όλο τον κόσμο. Ίσως αν σκεφτείς ότι έχεις ένα παιδί ακόμα πίσω που έχει μείνει και λες, α, έχω ένα παιδάκι εδώ μέσα στο σπίτι, να το έχω κοντά μου. Ήταν γεμάτο το σπίτι και τώρα γεμάτο, έχει αδειάσει. Και τώρα έχει αδειάσει. Ο Παπακοσταντίνου δεν το γλίτωσε αυτό το κλισέ, το άδειασε το σπίτι. Αυτό που λένε όλοι. Όταν μιλάμε για ένα μικρό παιδάκι, το σκέφτομαι, γιατί λέω, έφυγε όλη αυτή η φασαρία. Δηλαδή βλέπεις, εγώ βλέπω. Ας πούμε, όταν η μικρή μου κόρη κάπου πάει, λέμε, πάει στον παππού της, στη γιαγιά της, λέω πραγματικά, πέσαν οι ρυθμοί στο σπίτι. Δεν υπάρχει κάποιος, γιατί τα λένε μεγάλα. Βέβαια. Αυτό όμως εδώ που λέει το άδειασε το σπίτι, τι είναι, είναι η πρώτη φορά που όταν φύγει το παιδί μας από το σπίτι, νομίζω ότι είναι η πρώτη είτε έχουμε φορά... ένα είτε πολλά, κάτι εννοεί. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που μένεις με τον σύντροφό σου ξανά οι δυο σας. Μετά από πολλά χρόνια. Ακριβώς, γιατί, ναι, αυτό, γιατί το κορίτσι είναι σε ηλικία σπουδών, είναι στην Ολλανδία. Οπότε είναι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που ο Παπακοσταντίνου βρίσκεται με την Ελένη Ράντου ξανά οι δυο τους στο σπίτι, που πρέπει ίσως να ξαναβάλουν τις βάσεις της σχέσης τους, να ξαναβρούν την καθημερινότητά τους, δεν ξέρεις. Καλά, δεν είναι και εύκολο για ένα ζευγάρι. Αυτό λέω. Αν έχει μάθει για 18 χρόνια να λειτουργεί γονεϊκά, μετά πρέπει να ξανασυστηθούν. Και μάλιστα οι ειδικοί λένε ότι οι πιθανότητες διαζυγίου είναι αυξημένες τα πρώτα χρόνια που έρχεται ένα μωρό, που δεν το διαχειρίζεται καλά το ζευγάρι, και μετά πέφτουν και ξανανεβαίνουν όταν τα παιδιά φύγουν. Άρα στην είσοδο και στην έξοδο του παιδιού. Ακριβώς, ακριβώς. Κοίταξε, σκέφτομαι όταν φεύγει το παιδί, τα παιδιά, και ξαναμένει μόνο το ζευγάρι μετά από χρόνια. Σκέφτεστε καθόλου ότι αυτό το ζευγάρι έχει κάνει μια άλλη διαδρομή, έχουν μεγαλώσει και αυτοί. Κάποια πράγματα τους έχουν φέρει σε απόσταση ή σε κάποια πράγματα μπορεί να υπάρχουν τριβές. Μπορεί να μην είναι καν οι ίδιοι άνθρωποι που γνωρίστηκαν πριν από 20-30 χρόνια. Υπάρχει ο κίνδυνος, και φυσικά δεν αναφέρομαι συγκεκριμένα. Όχι καθόλου, με αφορμή αυτό το συζητάμε, γιατί όλοι έχουμε παιδιά και είναι ένα θέμα που. Ότι κάποια στιγμή θα το δούμε κι εμείς. Ξέρεις τι, να σηκωθείς μια μέρα και να διαπιστώσεις πόσο απομακρυσμένος είσαι με τον άλλον, πόσο
μπορεί να μην έχεις κάτι να πεις. Γιατί όταν είναι ένα παιδί που το οποίο κυριαρχεί μέσα σε μια σχέση, όταν αυτό ξαφνικά φεύγει, μπορεί να αισθανθείς ότι με τον άλλον δεν έχεις πια πολλά πράγματα να πεις. Και είναι σοκαριστικό. Δεν σου φαίνεται σχεδόν μονόδρομος ότι αυτό θα συμβεί στα ζευγάρια τα οποία όλα τα χρόνια που μεγαλώνουν τα παιδιά λένε στους οικείους τους μένουμε μαζί για τα παιδιά. Α, αν είναι θέμα συμβιβασμού. Πάρα πολλά ζευγάρια είναι έτσι, τα οποία σου λέει ότι εμείς δεν είμαστε καλά, δεν είμαστε συστηματικά καλά. Δεν έχουμε έρωτα, δεν εμείς από ό,τι κατάλαβα, συζητάμε ότι όσο περνούν τα χρόνια, ο ένας ασχολείται με το παιδί και ο άλλος με το παιδί και αυτό που του συνδέει τελικά τη σχέση του είναι το παιδί. Ο πόλος είναι αυτός. Και φεύγει το παιδί και ξαναλέω. Ξαναλέω, μην το συνδέσουμε με αφορμή αυτή την κουβέντα που ακούς έναν άνθρωπο που δεν περιμένεις το πει. Γιατί θα μου πεις γιατί πάλι ταμπέλες βάζουν. Μπορεί άμα το έλεγε η Ελένη, η Ράντου, ξέρεις, να μην έδινε και πολύ σημασία. Γιατί λες, εμείς οι μανάδες τα λέμε αυτά. Έφυγε το παιδάκι μας άδειο στο σπίτι, γιατί καταλαβαίνουν όλοι. Με εντυπωσίαση που το είπε ο Βασίλης, μου άρεσε και γι' αυτό είπα να το συζητήσουμε. Αλλά όλη η συνέχεια της κουβέντας δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει απλά με το γεγονός του φευγιού ενός παιδιού από το σπίτι, που είναι συγκλονιστικό σε κάθε περίπτωση. Εσύ έχεις και πολλά. Έχει όμως. Έχεις τον χρόνο. Δεν έχει μόνο ένα. Ποιο χρόνο. Εννοώ, όταν αδειάζει ένα σπίτι, είναι αυτό που λέγανε. Ότι αν υπάρχουν αδέρφια πίσω, ίσως δεν το καταλαβαίνεις τόσο σαρωτικά όπως είναι όταν είναι ένα παιδί. Και φεύγει και πάει στο εξωτερικό, Φερρυππίν. Ξέρεις, το κάθε παιδί έχει τη δικιά του, θα το πω έτσι λίγο δικά μου λόγια, άβρα μέσα στο σπίτι. Άλλο είναι κάπως έτσι, άλλο κάπως αλλιώς. Όλα αυτά μαζί είναι σαν να γίνεται ένα. Σαν ρε παιδί μου παρακολουθείς, ναι, σαν να παρακολουθείς μία μελωδία που όταν είναι όλοι μαζί είναι τόσο ταιριαχτό, όταν αρχίζει και φεύγει νότα-νότα, κάπως αλλάζει όλο αυτό. Αλλά δεν σημαίνει όμως ότι πας και από την άλλη πλευρά και λες άδειασε το σπίτι από αυτό, το καταλαβαίνεις από το πρώτο παιδί που θα σου φύγει. Λες, ω, κάτι γυρνάει, κάτι πάει αλλού. Κάτι αλλάζει. Αλλά δεν σημαίνει τίποτα γιατί αλλάζεις κι εσύ, αλλάζει και ο άλλος και αλλάζεται γενικώς και τη ζωή σας. Και πάμε παρακάτω, διαφημίσεις. Λοιπόν, παιδιά μου ωραία, αν δεν έχω κάνει λάθος, θέλω λίγο να μου μιλήσετε για αυτούς τους περιβόητους, ακριβοπληρωμένους, τεράστιους YouTubers. Πώς λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής με τον... Γιώργο. Ναι, ότι τώρα πια με το διαδίκτυο, πάει αλλού το πράγμα. Η ζωή έχει πάει αλλού. Ο τρόπος που επικοινωνείς, ο τρόπος που ψάχνεις για δουλειές, βρίσκεις δουλειές, κάνεις δουλειές μόνος σου. Ακριβώς. Είναι τελείως άλλο πράγμα. Αλλά όταν λέμε επιτυχημένο YouTuber γενικότερα στον κόσμο, τι εννοούμε, ρε παιδιά. Καταρχήν πρέπει να καταλάβουμε καλά και να το βάλουμε στο μυαλό μας ότι πια είναι ένα ξεχωριστό επάγγελμα αυτό. Γιατί πολλοί είναι εκείνοι που ακόμα το κοροϊδεύουν και λένε έλα μωρέ και τι θα γίνεις YouTuber. Είναι ένα επάγγελμα αλλά στο οποίο διακρίνεται πάρα πολύ. Ο influencer και ο YouTuber είναι το ίδιο. Καμία σχέση. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν. Τι είναι ο YouTuber. Οι YouTubers είναι εκείνοι οι οποίοι άνοιξαν ένα κανάλι, ένα καναλάκι όπως θες πες το με μία κάμερα στο σπίτι τους και σιγά σιγά μέσω των ανθρώπων που τους παρακολουθούσαν και τους άρεσε το περιεχόμενό τους. Δημιουργούσαν περιεχόμενο ένα τεκτά χρονικά διαστήματα. Και φτάσαν να έχουν εκατομμύρια προβολές, οι οποίες φυσικά μεταφράζονται σε πάρα πολλά χρήματα πια. Μιλάμε για νέα παιδιά, εδώ πέρα βλέπουμε και την τραγουδίστρια της K-pop, η οποία είναι πολύ γνωστή. Αυτή, αν δεν κάνω λάθος, είναι η Like Nastya. Δεν αντέχω. Οι κόρες μου θέλουν κάθε φορά που βλέπουν ένα YouTube να βλέπουν αυτή την Nastya, η οποία είναι μια Ρωσίδα Αμερικανίδα 10χρονη. Η οποία έχει τα πάντα. Έχει... Ρωσίδα και Αμερικανίδα. Ρωσοαμερικανίδα. Ρωσοαμερικανίδα είναι 10 χρονών. Θέλουν να τη βλέπουν και οι κόρες μου. Έχει αυτό. Ένα σύμπαν πολύχρωμο με όλα τα παιχνίδια, όλα τα κουκλάκια, όλα τα. Οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ένα παιδί το έχει η Nastya. Και φυσικά τα βίντεο τη σκίζουν. Και γενικώς δεν μπορείς ακριβώς να το πιάσεις ποιο είναι το περιεχόμενο που θα γίνει επιτυχημένο. Ναι. Αυτό το παιδί όμως, σε αυτή την ηλικία που οι γονείς του το έχουν οργανώσει όλη αυτή την κατάσταση και με έναν τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, κερδίζουν και κάποια χρήματα. Ναι. Όταν θα μεγαλώσει, αυτό εδώ θα μπορεί να το κάνει, όχι. Πολύ μεγάλο. Πώς θα νιώσει το ίδιο το παιδάκι άραγε μετά, που τώρα έχει όλη αυτή την ανταπόκριση και θα ξέρει, νιώθει, γιατί καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό, ότι πάει καλά, ότι το βλέπουν. Ξέρω εγώ, εκατομμύρια από όλο τον κόσμο κτλ. Και θα νιώθει ότι κάποιο του το πει ενώ στην πραγματικότητα απλά θα μεγαλώσει. Πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Και να σου πω κάτι, μην πάμε μόνο στο μέλλον, τι θα γίνει όταν θα μεγαλώσει αυτό το παιδί. Πώς είναι η καθημερινότητα τώρα αυτού του παιδιού, το οποίο ναι, μεν φαίνεται να είναι χαρούμενο και να έχει τα πάντα, αλλά σκέψου ότι κάθε μέρα έχει γύρισμα.
Εγώ έβλεπα χτες το βράδυ. Είχα μπει και χάζευα και στο τέλος κατάλαβα ότι. Λέω, κοίτα πόση ώρα κάθομαι και το χαζεύω. Έβλεπα δύο κορίτσια, τα οποία η μία ήταν 8 και η άλλη 10 χρονών. Η μία που ήταν 8 παιδιά έπαιζε drums. Εγώ δεν ξέρω από drums, αλλά πραγματικά. Η άλλη έπαιζε ηλεκτρική κιθάρα και παίζανε ροκ τραγούδια πασίγνωστα. Γι' αυτό και ακριβώς και τα παίζανε και ανεβάζανε τα βίντεο. Πασίγνωστα δηλαδή. Και να μην ξέρει ποιο το λέει, λες, ότι ξέρω τη μελωδία. Καθόμουν και χαζεύα το παιδάκι, το 8χρονο, γιατί έπαιζε και αντιδρούσε το πρόσωπό του. Καλά, έπαιζε καταπληκτικά, δεν ξέρω drums, αλλά ρε παιδί μου, ακουγόταν ολόσωτα στα αυτιά μου αυτό που έπαιζε. Οι εκφράσεις που έκανε και το πώς το ζούσε, ήταν λες και έβλεπα έναν μεγάλο άνθρωπο, τι να σας πω τώρα. Έναν επαγγελματία που να έχει πάει και συναυλίες και το ζει και το νιώθει. Και αυτός είχα μείνει και στο τέλος είδα καμιά σαρανταριά τέτοια και λέω ρε Λένη, αυτά που λέμε είναι δυνατόν, κόλλησα τόση ώρα. Κόλλησα με το παιδάκι. Δεν έχεις μια αμφιβολία για το πώς είναι πραγματικά η καθημερινότητά του. Έχοντας και εσύ μικρά παιδιά, και εγώ, ξέρεις ότι πολλές φορές φωτογραφία πας να τα βγάλεις για σένα, για προσωπική σου χρήση και σου λένε άσε με, δεν έχω όρεξη. Πώς πρέπει να είναι για ένα παιδί που μπορεί να μην έχει όρεξη, να πρέπει να δώσει όλο τον ενθουσιασμό, τη χαρά, να παρουσιάσει παιχνίδια, μουσική. Γιατί και έχει τίθεται το θέμα εκμετάλλευσης ανηλίκων, ακόμα και από τα social ή από το YouTube, και υπάρχουν και παγκόσμια κινητοποίηση γύρω από αυτό, σε σχέση και με τις σχολικές τους δραστηριότητες και με την καθημερινότητά τους την κανονική. Όπως επίσης και με αυτά τα 10χρονα που επίσης γίνεται χαμός στο YouTube, που δίνουν συμβουλές ομορφιάς και είναι το άλλο 10 χρονών και κάνει μάσκες και έχει δική του σειρά καλλιτικών. Ναι, βεβαίως. Ήταν σοκαριστικό. Επειδή ήταν σοκαριστικό. Την αρχηγό, την κόρη της Kim Kardashian, η οποία παρουσιάζει συνέχεια βιντεάκια ομορφιά. Άσχετα από το τι γίνεται τώρα, που έχεις πολύ δίκιο να λες, τι γίνεται με αυτή την καθημερινότητα αυτού του παιδιού. Ας πούμε πως δεν το απασχολούν παραπάνω από 10 λεπτά τη μέρα. Όμως ξέρει τι κάνει, γιατί βλέπει ακόμα και μέσα από τα μάτια των γονιών του ότι αυτό που κάνει έχει μια ανταπόκριση, παύλα επιτυχία. Μα είναι επιχείρηση. Όταν αυτό το παιδάκι δεν είναι παιδάκι και γίνει ένα υπέροχο, ωραίο, νεαρό κορίτσι, αλλά που τότε δεν θα έχει καμιά αξία να βλέπει κανείς τα παιδικά του βίντεο, γιατί αυτό είναι που βλέπεις. Δηλαδή αυτό είναι που σε τραβάει και κάθεσαι και χαζεύεις. Αυτό το παιδάκι αυτό. Πώς θα το διαχειριστεί, που ξαφνικά δεν θα ενδιαφέρει με τον ίδιο τρόπο που ενδιαφέρε, αν δεν έχει μπει σε αυτό που κάνει επαγγελματικά, σοβαρά, να το έχει ψάξει, σωστά, να μπορεί να προχωρήσει και να έχει μια ευκαιρία ίσως να πετύχει, σωστά, πάνω. Εδώ αποκλειστική ευθύνη των γονιών. Σε ποιο βαθμό έχουν θωρακίσει το παιδί για την εποχή που θέλει. Τι ακριβώς να θωρακίσει, όταν το παιδί είναι 8 χρονών και ξαφνικά καταλαβαίνει ότι αυτό που κάνει έχει μεγάλη επιτυχία στα μάτια όλου του κόσμου. Να καταλάβει, μα δεν υπάρχει άλλο παιδί όταν έχει κάθε μέρα γύρισμα. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο. Δεν μπορεί να απαντήσει κανείς, γιατί δεν έχουν μεγαλώσει αυτά τα παιδιά. Αλλά αν μπορούμε να κάνουμε ένα παραλληλισμό με φαινόμενα του παρελθόντος, θα πούμε Britney Spears, θα πούμε Lindsay Lohan, θα πούμε έτσι, τέτοια. Μάλιστα. Αυτά τα ονόματα. Justin Bieber, τέτοια ονόματα. Ωραία. Τότε ας δω καλύτερα τους πιο ακριβοπληρωμένους YouTubers στον κόσμο. Παρακαλώ πολύ. Το YouTube είναι μια παγκόσμια πλατφόρμα που προσφέρει πέρα από διασκέδαση και ενημέρωση το έδαφος για να ανθίσουν οι νέοι μηδιακοί αστέρες. Από τους 2,7 δισεκατομμύρια μηνιαίους χρήστες που αριθμεί το YouTube, μόνο 114 εκατομμύρια έχουν δικούς τους λογαριασμούς στην πλατφόρμα και σχεδόν 2 εκατομμύρια έχουν έσοδα από αυτούς. Υπάρχει τέλος και μια εκλεκτή ολιγομελής λίγκα, οι ψηφιακοί αστέρες, οι ακριβοπληρωμένοι YouTubers με τα εκατομμύρια συνδρομητές, χάρη στο πρωτότυπο και ενδιαφέρον περιεχόμενο που δημοσιεύουν. Το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι πως στην πρώτη πεντάδα με τα πιο πετυχημένα κανάλια που δημοσίευσε πρόσφατα το site therichest.com δεν συναντά κανείς ούτε ένα μεγάλο στάρ της μουσικής ή της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Στο νούμερο 5 με 92,8 εκατομμύρια συνδρομητές και κέρδη που κυμαίνονται από 69 έως 104 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο βρίσκονται οι Blackpink, ένα γυναικείο pop και pop συγκρότημα από την Νότια Κορέα. Το συγκρότημα δημιούργησε το λογαριασμό του στο YouTube στις 29 Ιανουαρίου 2016 και το πρώτο τους βίντεο ήταν μια χορογραφία. Σήμερα το κανάλι των Blackpink είναι πλέον το μεγαλύτερο κορεάτικο κανάλι στην πλατφόρμα και το πέμπτο μεγαλύτερο μεμονωμένο κανάλι στο YouTube. Στο νούμερο 4 με 109 εκατομμύρια συνδρομητές βρίσκεται το Vlade Niki. Ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως κανάλια παιδικής ψυχαγωγίας, κυρίως για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πρωταγωνιστούν τα αδέλφια Βλάντισλαφ και Νικίτα Βάσκετοφ, 11 και 9 χρονών αντιστοίχως, μαζί φυσικά με τους γονείς τους, Σεργέη και Βικτόρια, και τα μικρότερα αδέλφια τους Κρίστιαν και Άλις, που έχουν επίσης εμφανιστεί στο κανάλι. Το Βλάντε Νίκη δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2018 και μέχρι σήμερα οι τρελές περιπέτειες των χαριτωμένων αδερφών έχουν καταγραφεί σε 651 βίντεο που έχουν μεταφραστεί σε 18 γλώσσες, αποφέροντας τους δημιουργούς του καναλιού, κέρδη που κυμαίνονται από 68,8
έως 254 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Ο Φέλιξ Άρβιτ Ουρφ Σέλμπεργκ, Εβραίος γνωστός ως PewDiePie, είναι Σουηδός κωμικός, μουσικός και ο πρώτος δημιουργός περιεχομένου που έγινε διάσημος μέσω του YouTube για πολλά χρόνια. Κατήχε την πρώτη θέση σε αριθμό συνδρομητών από το 2013 ως το 2019. Το 16 μάλιστα το περιοδικό Time το συμπεριέλευε στη λίστα με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο. Σήμερα πια ο PewDiePie ανεβάζει σπάνια νέα βίντεο. Ωστόσο, τα 111 εκατομμύρια των ανθρώπων που τον ακολουθούν του εξασφαλίζουν ένα εισόδημα που φτάνει τα 87,6 εκατομμύρια δολάρια. Μια 10χρονη Ρωσοαμερικανίδα, η Αναστάζια Σεργέγευνα Ρατζίνσκαγια, ηγείται του μεγαλύτερου παιδικού καναλιού, του δεύτερου μεγαλύτερου στην πλατφόρμα του YouTube, του Like Nastya. Η Nastya και οι γονείς της ξεκίνησαν το κανάλι το 2016, όταν η μικρή ήταν μόλις 3 ετών. Σήμερα 112 εκατομμύρια συνδρομητές συντονίζονται καθημερινά για να δουν τη χαριτωμένη μικρούλα να τρώει, να διαβάζει, να τραγουδάει, να παίζει και να μπλέκει σε αστείες περιπέτειες με τις φίλες της. Τα κέρδη της ετησίως φτάνουν τα 291,6 εκατομμύρια δολάρια. Τέλος, ο βασιλιάς του YouTube με 236 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες είναι ο περίφημος Mr. Beast ή αλλιώς ο James Steven Donaldson. Ένας 25χρονος Αμερικανός από το Κάνσας. Ο Ντόναλτσον ξεκίνησε με gaming videos στα 12 του και αναρχήθηκε αργά προς την κορυφή. Εκτοξεύθηκε όμως όταν άρχισε να ανεβάζει διασκεδαστικά videos με εξωφρενικές πρωτότυπες προκλήσεις και πανάκριβα giveaways. Όπως το παρήγγειλα πίτσα και έδωσε για φιλοδόρημα το σπίτι. Ένα βίντεο στο οποίο Mr. Beast και η παρέα του πείθουν ένα διανομέα πίτσας να τους βοηθήσει σε μια μετακόμιση και στο τέλος του χαρίζουν το σπίτι. Ή δίνουν σε απλούς εργαζόμενους 100.000 δολάρια προκειμένου να δεχτούν να παρατήσουν τη δουλειά τους. Ή προωθούν το Team 3, μια τεράστια καμπάνια για να συγκεντρωθούν χρήματα για τη φύτευση 20 εκατομμυρίων δέντρων. Τα κέρδη του Mr. Beast φτάνουν τα 127 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, κυρίως από συνεργασίες με επώνυμες εταιρείες που εκμεταλλεύονται προς οφελός τους την επιχειρηματική ιδιοφία ενός άντρα που, όπως λένε, έχει την παιχνιδιάρικη φαντασία ενός 12χρονου. Μάλιστα. Όμως φαγητό δεν έχει. Ορίστε. Κάποιον δημιουργό περιεχομένου YouTube που να έχει σχέση με φαγητό. Βλέπω εγώ τις κατηγορίες τώρα. Λέω K-pop, παιδάκια, περιεχόμενο για παιδιά δηλαδή, και προκλήσεις. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Σου είχε φαγητό, δεν το περίμενες να είναι δημοφιλές το φαγητό. Πιο εύκολο. Είναι δημοφιλές. Τώρα μάλλον δεν είναι μέσα στη λίστα με τους 10, αλλά γενικά είναι. Καλά, εκεί κι αν υπάρχουν τραγικά φαινόμενα. 280 εκατομμύρια δολάρια, εγώ αυτό θέλω να πω. Καλά. Ο καθένας ό,τι θέλει κρατάει. Ό,τι θέλει. Λοιπόν, πάμε Λονδίνο. Ο Δημήτρης μας τι κάνει σήμερα και τι νέα μας φέρνει. Γεια σου, Δημήτρη μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από το όμορφο χωριό Gulf Soak, 25 λεπτά από το κέντρο στο Λονδίνο. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με την πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση έκπληξη της βετεράνου supermodel, της Naomi Campbell, που παρουσιάστηκε στην φινοπορεινή επίδειξη μόδας για την συλλογή του οίκου Burberry στο Victoria Park, ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα στο Λονδίνο. Πραγματοποιήθηκε και εκεί η επίδειξη και ουσιαστικά με αυτή την πασαρέλα έπεσε η αυλαία για την εβδομάδα μόδας του Λονδίνου που φέτος γιορτάζει τα 40 χρόνια. Βέβαια, η πασαρέλα και η επίδειξη μόδας σχολιάστηκε και για το γεγονός ότι πάρα πολλοί διάσημοι βρέθηκαν στην πρώτη σειρά για να την παρακολουθήσουν, μεταξύ άλλων η Ολίβια Κόλμαν, η Άννα Γουίντορ, η κόρη της Κέιτ Μος, Λίλα Μος, η Λίλι Άλεν, οι κόρες του Μικ Τζάγκερ και πάρα πολλοί άλλοι. Είναι ένας οίκος ο οποίος είναι συνδεδεμένος με την βρετανική κουλτούρα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όλοι αυτοί οι διάσημοι θέλησαν να δώσουν το παρόν στο κλείσιμο της εβδομάδας μόδας, που φέτος ειδικά σχολιάστηκε και για τους αρνητικούς λόγους που συζητήσαμε χθες στη σύνδεσή μας. Από αυτό θα περάσουμε στην Αντέλ και σε μια δήλωση που σχολιάστηκε πάρα πολύ. Δεν θέλω και δεν μου αρέσει να είμαι διάσημη, δήλωσε η ίδια σε ένα break, σε ένα διάλειμμα από τις εμφανίσεις και τις συναυλίες της στο Las Vegas, με αφορμή κάποιες viral φωτογραφίες που την έδειχναν να παρακολουθεί έναν αγώνα NBA στο Los Angeles πριν από 2 χρόνια. Είναι αυτές ακριβώς οι φωτογραφίες που βλέπουμε. Τότε ένα τηλεοπτικό συνεργείο την είχε προσεγγίσει και την είχε ρωτήσει αν την ενοχλεί να την κινηματογραφήσουν, να κρατήσουν κάποιο στιγμιότυπο για να τη δείξουν στις οθόνες του γηπέδου. Εκείνη, όπως λέει, αρνήθηκε ευγενικά αυτή την κινηματογράφηση, καθώς είχε ακυρώσει κάποιες εμφανίσεις εκείνη την περίοδο και δεν θα ήθελε να τη δει ο κόσμος.
κόσμος. Παρ' όλα αυτά, το συνεργείο συνέχισε και την έδειξε. Οπότε λέει, αυτά τα μούτρα που φαίνομαι κάπως μουτρωμένοι είναι και το γεγονός ότι κάποιος δεν σεβάστηκε την θέλησή μου και θέλησε να βγάλει προς τα έξω την αντίδρασή μου. Μάλιστα, σχολίασε και το γεγονός γιατί υπήρχε μια παραφιλολογία ότι τα χείλη της σε αυτά τα στιγμιότυπα ήταν διαφορετικά από προηγούμενες της εμφανίσεις. Είπε, όχι, δεν τα έχω πειράξει, δεν έχω κάνει τίποτα, κάποια επέμβαση. Απλά ήμουν πάρα πολύ θυμωμένη, πάρα πολύ αναστατωμένη για αυτό το γεγονός που συνέβη. Εσένα αυτό, Δημήτρη μου, πώς σου φαίνεται, ποια είναι η γνώμη σου για όλους τους ανθρώπους της showbiz, στο εξωτερικό, στην Ελλάδα, οποιαδήποτε δουλειά και να κάνουν, πάνω σε αυτό που έτυχε στην Αντέλ. Εσένα η δικιά σου γνώμη ποια είναι? Σε ενοχλεί? Προσωπικά δεν με ενοχλεί. Μου κάνει όμως εντύπωση και ουσιαστικά θεωρώ ότι είναι και πολύ ενδιαφέρον, γιατί οι περισσότεροι celebrities όταν κυκλοφορούν σε δημόσιους χώρους και εδώ στο Λονδίνο που τις βλέπουμε πάρα πολλές φορές να κυκλοφορούν στο Covent Garden, στο Soho, πολύ γνωστοί ηθοποιοί, τεράστια ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας, δεν έχουν κανένα πρόβλημα όταν και ο κόσμος σηκώνει τα κινητά τους και βγάζουν κάποια φωτογραφία. Φυσικά τους ρωτάνε, αλλά και οι ίδιοι φαίνονται πολύ πιο φιλικοί με αυτήν την κινηματογράφηση. Οπότε θεωρώ και όχι και τόσο λογική την αντίδραση της Αντέλ σε σχέση με το κατά πόσο θα ήθελε η ίδια να την κινηματογραφήσει όταν βρίσκεται, πόσο μάλλον σε ένα γήπεδο, κάθεται στην πρώτη σειρά των καθισμάτων για να παρακολουθήσει τον αγώνα και εκείνη λέει όχι. Και εντωμεταξύ, ήθιστε η κάμερα να γυρνάει στους αγώνες NBA, στα διάσημα πρόσωπα, ναι. Και ειδικά στα ζευγάρια, που το μόνο που πρέπει να κάνεις, υποτίθεται το έθιμο είναι αν σε δείξει η κάμερα να δώσει ένα φιλί. Και όλο το στάδιο χαίρεται. Αλλά δεν λέω να δώσει ένα φιλί, αλλά δεν υπάρχει και λόγος τώρα να ενοχλείτε. Ακριβώς. Και κάτι αντίστοιχο είχαμε δει και στο Super Bowl με όλους αυτούς τους διάσημους που ήταν στις κερκίδες με την Taylor Swift, με πολύ μεγάλα ονόματα, με τον Elon Musk, με τον γιο του, που δεν είχαν απολύτως κανένα πρόβλημα όταν τα πρόσωπά τους τα είδαν τόσες χιλιάδες κόσμου και μέσα στο γήπεδο, αλλά και εκατομμύριο κόσμο από τις τηλεοπτικές οθόνες. Το παράλογο είναι να μην σε δείξουν. Καλά μου, αλλά μπορεί να μην ήταν και στη μέρα της κι αυτή. Όχι, να μην ήθελε. Εντάξει. Παραβιάζουν την ιδιωτικότητά της. Όχι. Δεν είναι ότι την παραβιάζουν, αλλά είναι και αυτό που λέει η Νάνση. Όλοι οι άνθρωποι έχουν και τις στιγμές τους. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχετε. Να σε καλά. Και από τον Δημήτρη του Λονδίνου στον Δημήτρη μας. Σ' αγαπάω με ένα κάντε αυτό μπροστά. Δεν μου λες, αυτά τα κάνεις και όταν παίζεις μουσική. Πάντα σε σκέφτομαι αυτές τις στιγμές σου εδώ και λέω, δεν είσαι λες να τα κάνει και τα βράδια αυτά. Χειρότερα κάνω. Χειρότερα, όχι, χειρότερα. Όχι, κάνω χειρότερα. Τον έχουμε δει, κάνει. Τον έχουμε δει. Μικρόφωνο, τραγουδάει, τα δίνεις. Τραγουδάει. Κάνω λίγο μπούγιο. Όχι, βλέπω, το βλέπω πολύ normal. Δηλαδή, πώς να σου πω, όλοι τραγουδάμε. Αλλά κάνω λίγο μπούγιο. Αναστατώνει, χορεύω, ανεβαίνω πάνω σε σκάλες, κάνω έτσι. Για να κάνω λίγο μπούγιο να βγάλω τα λεφτά μου. Θαυμάστριες, Ελένη. Έτσι. Το μερογράμματο, Δημήτρη. Και θαυμάστριες, μόλις. Ναι. Από το Δημήτρη του Λονδίνου στο Δημήτρη των Φτωχών. Περνάμε λοιπόν στα θέματά μας. Ο Γιώργος ο Αγγελόπουλος λίγο έσπασε τώρα. Κοιτάξτε τι έγινε. Backstage ανέβασε το εξής βίντεο στο Instagram. Είναι η Δήμητρα, βλέπετε εδώ. Έχετε δει στην νική της Ελιάς που είναι η Δήμητρα, η αστυνόμος Δήμητρα, η οποία φοράει αυτή την περούκα γιατί είναι undercover. Δηλαδή να μην την ανακαλύψουν την αστυνόμος. Ο Γιώργος λοιπόν έχει φορέσει την περούκα της Δήμητρας και είναι undercover. Ο Αγγελόπουλος. Ναι. Αυτός είναι ο Ντάνος. Δεν θα τον φανταζόμουν ότι κάνει τέτοιες πλάκες. Ναι. Τον σκέφτομαι πάντα και η μία γέλα στο μισοπό. Ναι. Πολύ μετρημένο. Ναι. Τέτοιο μαλλί με τέτοια μουσάρα δεν έχω ξαναδεί. Ωραίος. Δεν τον γνώριζα ποτέ. Πολύ καλός. Όλοι γελάει όμως γιατί. Υπνία με το μωρό. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο Παπαδόπουλο, ο οποίος παιδιά παραδέχτηκε το εξής. Δεν είχε κανένα θέμα. Στο Happy Day μίλησε και είπε ο Γιώργης ότι έχω γράψει τραγούδι εκεί που και ο Βασιλιάς πηγαίνει μόνος του. Μάλιστα. Και μάλιστα έγινε και μεγάλη επιτυχία. Είπε και ποιο.
Ποιο? Ναι, λένε, δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται από ατάκια στο κεφάλι μου. Τίποτα όμως δεν μπορεί να λεχθεί αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα και σε αυτή την εκπομπή. Κρατήσου. Το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι τουλάχιστον το έκανε πρόβα με αντίλαλο. Αυτό μπορούσα να πω και αυτό έβγαλα. Πάμε στην Ναταλία Γερμανού, η οποία. Πώς τι. Όχι, όχι, τίποτα, ρωτάει εδώ. Ναι. Πώς το ξέρω. Α, και επίσης σκέφτηκα. Δηλαδή, εκτός αν πήγε για αυτό για να γράψει. Και πήρε μαζί του τετράδιο και στυλό. Πού έγραψε αν εκείνη την ώρα του ήρθε η έμπνευση. Στα ντουλάπια. Α, στο κινητό. Γι' αυτό είσαι. Ποιος το είπε αυτό? Είδες μεγάλη ατάκα. Με ένα γάκι, παρακαλώ. Λένε, γι' αυτό είσαι εσύ εκεί που είσαι και εγώ είμαι εδώ που είμαι. Είσαι πολύ καλά, καταπληκτικά και μην αδικείς ούτε για αστείο τον εαυτό. Εντάξει, ήταν αστείο, αλλά η Αστάκια είπε, καλά είσαι εκεί που είσαι. Τέλος πάντων, η Ναταλία Γερμανού έδωσε συνέντευξη στο FaceTime και είπε λοιπόν για ένα θέμα που είχε ξεκινήσει με τον Νταλάρα τώρα, δεν είναι ανάγκη να τα συζητήσουμε πάλι ξανά, της την είχαν πέσει γιατί είχε πει ότι τα πεσήματα, είδατε πώς το αντιμετώπισε ο Γιώργος Νταλάρας, εκφράζει όλους μας ότι τα πεσήματα έχουν εκτροχιαστεί. Τώρα είπε, φυσικά και θα κάνουμε στην εκπομπή μας πεσήματα, τι είμαστε, το μονόγραμμα της ΕΡΤ. Δεν ξέρω αν είναι και το αρχονταρίκι, αλλά σίγουρα σε κάθε περίπτωση είπε ότι το πέσιμο λέει είναι δημοσιογραφική έρευνα. Είναι και η Ναταλία είναι τώρα να μην είναι το... από τα ψηλά στα χαμηλά και από τα πολλά στα λίγα. Σε κάθε περίπτωση όλα καλά, τα πεσήματα συνεχίζουν στην εκπομπή της Ναταλίας. Πάω στον Αντώνη Κανάκη που είχε γενέθλια. Πόσο γίνεται, ξέρετε? 55. Βέβαια, του ευχήθηκαν όλοι οι συνεργάτες του και όλη η Ελλάδα θα μπορούσαμε να πούμε. Εκείνος όμως είπε ότι θα κρατήσω, είπε κάτι πολύ γλυκό, θα κρατήσω λέει την ατάκα της κορούλας μου που είπε μπαμπά τι είναι αυτό, 5 και 5, 10. Έτσι. Οπότε λέει, πέντε θα το κρατήσω καλύτερα είναι μου λέει από το, λέει, από το 55. Όπως 44, εγώ 55. Ο καθένας μας όπως το βλέπει, είδες, ο καθένας μας κάπως το βλέπει. Ωραία, ωραία ακούγεται έτσι. Λοιπόν, και πάμε τώρα γιατί έχουμε παγκόσμια αυτή τη στιγμή δημοσιογραφική επιτυχία στην εκπομπή Ελένη. Όπα. Θέλω να σας πω, έχετε δει όλοι, ή μάλλον έχετε ακούσει, για ένα ατύχημα το οποίο είχε η Μαντόνα στη συναυλία της στο Σιάτλ. Μάλιστα. Λοιπόν, θυμάστε όταν εγώ είχα πάει στη συναυλία της Μαντόνα. Βέβαια. Έχω λοιπόν μαγνητοσκοπήσει το χορευτικό. Αυτό είναι. Α! Αυτό έγινε. Είναι ένα σημείο στο οποίο ο χορευτής, ο οποίος μάλιστα φοράει γόβα 12-πόντι, παίρνει την καρέκλα και τη σέρνει. Έπεσε. Συνέχισε να τραγουδά. Άρα έπεσε μπροστά ο χορευτής μετά τα. Ακριβώς. Έπεσε. Άρεσε και εκείνη. Σωστά. Έπεσε ο χορευτής. Εκείνη βρέθηκε κάτω. Δεν είπε τίποτα. Ούτε στο χορευτή μπορεί πίσω στα καμαρίνια κάτι να πει. Μπορεί και όχι. Συνέχισε να τραγουδάει. Ξέχασε και λίγο τα λόγια. Αλλά επειδή είναι η Μαντόνα. Πώς λέγεται. Έτσι. Εγκληματίστηκε στο όλο, στην όλη κατάσταση και συνέχισε να τραγουδά. Εγώ το είχα και στο το κανονικό. Το κανονικό είναι παιδιά την παίρνει από τη μία άκρη της σκηνής. Να, κοιτάξτε εδώ. Αυτό είναι από το Άμστερνταμ. Την παίρνει και την τραβάει όλο πίσω. Αυτή τη φορά δεν τα έφαγε. Ήμουνα και εγώ μπροστά και του έφερα γούρι. Πρέπει να το δείτε. Κοιτάξτε εδώ και αρχίζει και τρέχει τώρα. Νάτος. Oh. Αυτό είναι το κανονικό. Αυτό που γίνεται σε κάθε συναυλία. Ετούπεσε. Σε αυτό έπεσε. Ναι. Έπεσε ο άνθρωπος. Μίστρησε ο άνθρωπος. Μάτι, παιδιά, και η Μαντόνα φοβάται τη γλωσσοφαγιά. Να τα πούμε. Λοιπόν, και φύγω. Φεύγουμε με Θάνο Καλλύρη, Γιώργο Αλκαίο. Έτσι, ένα ωραίο ταξίδι στο παρελθόν και είσαι μπελάς. Είσαι μπελάς, είσαι ο πιο γλυκός μπελάς. Μια ζωή με τυράννας, την καρδιά μου κυβερνά. Κοιτάζω την εικόνα και λέω, μα πόσο παλιό μπορεί να είναι αυτό το βίντεο κλιπ. Δηλαδή, τι γίνεται. Κοίτα. Άσε μου να μιλήσει ένα βίντεο κλιπ ξένο. Ποιοι ήταν αυτοί που. Θα μου πει πολύ το είχαν κάνει στο εξωτερικό. Ρόμπερτ Πάλμερ, το αντίκτυπο. Μπράβο. Ήταν και πίσω, ήταν τα κορίτσια, ε. Ναι. Ναι, πολύ ωραία. Πώς το κατάλαβε. Πια, ένα νου. Αχα, τρομακτικό. Επικοινωνούν τα μεγάλα πνεύματα. Πολύ ωραία. Μπράβο, πού το θυμήθηκε. Πολύ χαριτωμένο. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Πάμε στον Απόστολο, τον Γλέτσο, να δούμε ένα μικρό τρέιλεράκι, τιζεράκι, όπως θέλετε πείτε το, που λέει 2-3 πραγματάκια, γιατί τα περισσότερα, πού θα τα επιβρενάνσει. Στο Night Out, στο Θεοχάρη Ιωαννίδη. Ακριβώς. Κουβαλούσες πράγματα από τα παιδικά σου χρόνια, Απόστολε, που τα μετέδωσες στο κορίτσι σου. Να ξέρω, παιδί μου, δεν ξέρω ακριβώς, φαντάζομαι, ναι, σπουδάζει τώρα, σπουδάζει πολιτικές επιστήμες, αλλά εσύ που είσαι νέο παιδί. Ευχαριστώ για το νέο παιδί. Δεν είμαι, αλλά ναι. Είμαι σίγουρος, γιατί το βλέπω το ταλέντο, ότι το έχει. Κάποια στιγμή θα σε σκηνοθετήσει. Μακάρι. Το τι αισθητική έχει αυτό το παιδί, το τι γνώσεις. Δηλαδή, δεν μπορώ να συζητήσω μαζί της. Δεν μπορώ. Συζητάς μαζί σου, όλα αυτά έχετε. Τι να συζητήσω. Και... Τι να συζητήσω μαζί της. Για τον Παγκόσμιο Θέατρο που ξέρει τα πάντα, έχει δει στα 22 της 500 παραστάσεις, που έχει διαβάσει χίλια, πώς το λένε, έργα.
τι να συζητήσω μαζί της. Να συζητήσω για μουσική, να συζητήσω για ζωγραφική. Τι να συζητήσω, αισθάνομαι αγράμματος. Έδωσες, πιστεύεις, το στίγμα σου σε αυτό το κορίτσι? Όχι. Για να πάρει αυτή την κατεύθυνση. Όχι. Γεννήθηκε με αυτό. Νομίζω ότι είναι ο ορισμός όχι του χαζομπαμπά, πραγματικά δηλαδή. Θαυμάζει τόσο απόλυτα το παιδί του. Να σου πω κάτι. Δηλαδή... Είναι πραγματικά ανάσα δροσιάς ένας γονιός ο οποίος δεν λέει, εκθιάζει το παιδί του, εντάξει αυτό είναι σύνηθες, και δεν κρατάει ούτε τόσο εύσημα. Λέει, γεννήθηκε με αυτό. Δεν έχω να κάνω εγώ με αυτό. Είμαι αγράμματος μπροστά στο παιδί. Δηλαδή, πραγματικά τη τα δίνει όλα τόσο απλόχια. Πάντως και εδώ που είχε έρθει καλεσμένος και εντός εκπομπής, αλλά και στις διαφημίσεις, συνεχίζαμε να μιλάμε για το παιδί. Πήγα να πω για το κορίτσι του που είναι πια ολόκληρη γυναίκα, τη Βαλίσια, ναι. Και αυτό που μου έμεινε είναι αυτό που σας έμεινε και εσάς τώρα από αυτό. Δηλαδή, ότι μιλάει για την κόρη του με ενθουσιασμό, θαυμασμό. Δεν θα πω φυσικά με τεράστια αγάπη, γιατί θεωρώ ότι όλοι μας, τα παιδιά μας, μόνο με αγάπη μπορούμε να μιλάμε. Για το καλλιτεχνικό μικρόβιο, το θεωρεί σίγουρο. Λέει, μα έτσι γεννήθηκε, δεν τη το έδωσα εγώ. Ναι, έτσι αυτό, εμένα αυτό μου αρέσει. Ότι δεν λέει το πήρε από μένα ή φροντίσαμε. Το καλλιέργησα. Με τα ερεθίσματα από μικρή, τη διαβάζαμε κάτι. Δεν παίρνει τίποτα. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά μου, σας αφήνω. Πάω να γνωρίσω μία κυρία. Μία κυρία η οποία από πού να το ξεκινήσω τώρα. Από πού να το ξεκινήσω. Να σας πω την αλήθεια. Ότι όταν την είδα να παίζει και να έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό, υπέροχο ρόλο στις σέρες που είδα στο Netflix πριν από λίγο καιρό, το έλεγα μάλιστα στον Γιώργο τον Καπουτζίδη, του λέω, βρε, ποια είναι αυτή η γυναίκα, έχει παίξει κάπου αλλού, πώς έπαιξε το ρόλο της θείας έτσι, θα μου πεις, πώς τον έπαιξε, ξέρω εγώ, είναι κάτι που πρέπει να το δει κανείς για να καταλάβει τι εννοώ. Ήταν βέβαια και ο ρόλος καταπληκτικός, αλλά πέραν του ρόλου και η ίδια, τα έδωσε όλα. Είπα λοιπόν, μήπως ήρθε η ώρα να τα πω με τη Γιούλη Τσαγκαράκη, η οποία φυσικά και παίζει και στην τηλεόραση, είναι σε σύριαλ στον Αλφα, στις κυρίες της, στον Παράδεισο Κυριών, ναι. Έσπαγα το κεφάλι μου και λέω, μωρέ, ποια να είναι από αυτές όλες, ποια να είναι. Βρε, εσύ είσαι, βράτη μου, εγώ τι καφετζού είσαι. Τώρα κατάλαβα ποια είσαι. Έσπαγα το κεφάλι μου. Έλα να σου πω. Πραγματικά. Πραγματικά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Σου δώσε για μένα ρολάρα, ναι. Αλλά πραγματικά έπαθα πλάκα μαζί σου. Λέω, ρε, πώς παίζει έτσι αυτή η γυναίκα. Του τα έλεγα τις προάλλες που ήταν εδώ. Ναι, ναι, το είδα. Πού την ανακάλυψες. Μου λέει, ήμασταν μαζί σε μαθητές σχολή και πολλά πράγματα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, αυτός ο ρόλος προέκυψε από την γραφή του Γιώργου, έτσι. Από εκεί ξεκινάμε. Έγραψε ένα πολύ ωραίο κείμενο. Ένα κείμενο που το χαρήκαμε όλοι διαβάζοντάς το στην αρχή. Δηλαδή όλα ξεκινάνε από τη γραφή του Γιώργου. Και μετά η συνεργασία. Και τα δύο όμως πόσο σημαντικό πράγμα είναι. Μπορεί ένας να γράψει κάτι που να είναι αριστούργημα. Ναι, ναι. Και μπορεί ο άλλος να είναι πάρα πολύ καλός. Ναι. Αλλά όχι αυτό που λέμε. Βρε, δεν μπορούσα να ξεχωρίσω. Έλεγα, αυτή έτσι είναι. Του λέω, πες μου, πού τη βρήκες. Πες μου, ποια είναι. Τι ρόλος είναι αυτός. Πώς τον έκανε έτσι δικό της. Ναι. Ποια είναι, λέω. Θέλω να τη δω στην πραγματικότητα. Ναι. Τόσο πολύ μέψησες. Και παρότι ο ρόλος ξεκινούσε έτσι λίγο, αυτό που λέμε εμένα, με εκνεύρισε λίγο. Ναι, ναι, έτσι ξεκινάει. Ας πούμε, μέσα στην, εκεί, στο νοσοκομείο, που λέω, τέλος αυτή τη γλώσσα ας τη σταματήσει κάποιος, με ενοχλεί. Ναι. Να δω το υπόλοιπο. Μετά σε έψαχνα και είπα, βάλτε την παραπάνω. Μα τι είναι αυτό ο ρόλος. Τέλος πάντων, ας μην μείνουμε σε αυτό το ρόλο, γιατί σημασία έχει να γνωρίζουμε τους ανθρώπους. Πολλές φορές κάποιοι ρόλοι μας δίνουν τις αφορμές να ψάξουμε, να θέλουμε να γνωρίσουμε κάποιους ανθρώπους παραπάνω, να θέλουμε να μάθουμε τη διαδρομή τους, να θέλουμε να μάθουμε αν αυτή η διαδρομή είχε ευκολίες, δυσκολίες, είχε απογοητεύσεις, είχε χαρές. Πολύ με ενδιαφέρει να μάθω τη δικιά σου διαδρομή. Είναι η Γιούλη Τσαγκαράκη, σας το είπα, γιατί το πιάσα. Το είπα, δεν ξέρω ρε παιδιά, το είπα, βρε Γιούλη μου. Δεν ξέρω και ούτε. Ούτε εσύ το κατάλαβες. Δεν το κατάλαβα. Ούτε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για σένα, μια σκηνή. Και πρώτη μας φορά που τα λέμε από κοντά. Βέβαια. Οι ηθοποιοί τη σέβονται, το κοινό την ξεχωρίζει. Και οι κριτικοί λένε για αυτήν πως είναι μια ηθοποιός από παλιό ύφασμα. Υπό την έννοια του ότι φέρει στο γυαλί κάτι από το αδιαπραγμάτευτο ταλέντο και την ιδιαίτερη ποιότητα των πρωταγωνιστών του παλιού ελληνικού σινεμά. Η θεία Σταματίνα από τις Σέρες και η Σύρμο του Παράδεισου των Κυριών είναι η Γιούλη Τσαγκαράκη, που δεν περίμενε ποτέ πως οι ατάκες των ρόλων της θα γινόταν viral στο YouTube. Μπορεί να ατροφήσει το χέρι του. Γιατί γυρίζεις εδώ εσύ? Και πιστεύω ότι θα χρειαστεί να ξανάρθουμε αφού βγάλει τον Άρθικα. Έβαλες δε μειώει. Δεν με λύσαξες όμως, σταμάτα! Και αυτά είναι 10 πράγματα που ίσως δεν ξέρετε για αυτήν.
Είναι κρυός και ένας ακαταμάχητος συνδυασμός πόντιας από την πλευρά της μητέρας της και κριτικιάς από τον πατέρα της. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καβάλα που έμεινε μέχρι την 5η Δημοτικού. Μετά ο αστυνομικός πατέρας της πήρε μετάθεση για το Ηράκλειο. Εκεί η Γιούλη ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τις αεραστεχνικές θεατρικές ομάδες. Στην αρχή από χόμπι. Μέχρι τα 18 της ήξερε πως θα γινόταν ηθοποιός. Έδωσε 2 φορές εξετάσεις στο Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδας και κόπηκε. Πέρασε εν τέλει στη Δραματική Σχολή του Εθνικού, αλλά με τη δεύτερη. Εν τω μεταξύ, είχε κάνει ένα πέρασμα από τη Σχολή Θεοδοσιάδη, όπου ήταν συμμαθήτρια του Γιώργου Καπουτζίδη. Η πρώτη εμφάνιση στο Σανίδη ήταν το 2000 στο χορό της τραγωδίας του Ευρυπίδη Άλκηστης σε σκηνοθεσία Λιδίας Κονιόρδου. Στο χορό συμμετείχε και ένας επίσης άγνωστος τότε ηθοποιός, ο συμμαθητής της Γιώργος Γάλλος. Έχει κάνει σπουδές θεατρολογίας και έχει διδάξει και σκηνοθετήσει εφήβους και διάφορες αεραστεχνικές ομάδες. Λέει πως μέσα από τη διδασκαλία διορθώνεται και ανανεώνεται και ήδη υποκριτικά. Στο παρελθόν έχει κάνει μικρά guest στις σειρές This Madiam, Άμυνα Ζώνης και Άγριες Μέλισσες. Το ρόλο της Σταματίνας στις Σέρες τον διεκδίκησε με ένα mail που έστειλε στο Γιώργο Καπουτζίδη τον Απρίλιο του 2021. Εκείνος της απάντησε τον Αύγουστο. 2 εβδομάδες μετά ξεκίνησαν γυρίσματα. Το χαρακτηριστικό κοφτό, γρήγορο και με μικρά βηματάκια βάδισμα της θείας Σταματίνας το αντέγραψε από μια ηλικιωμένη Σέρεα που την είδε τυχαία στο δρόμο και την ακολούθησε προκειμένου να παρατηρήσει καλύτερα την κίνησή της. Το μαλλί Κάσκα είναι δικό της. Η Λουμινίτα τώρα έρχεται στο βρωμομάγαζό σου και το αλλοδαπών και ως ΔΟΕ και το υγειονομικό. Πρώτα θα σε χώσουν μέσα και μετά θα σε στείλουν πίσω στη Ρουμανία με ένα βρακί όπως ήρθες, αντροχωρίστρα. Τι σκέφτεσαι, την ταινία με τον Αντίχριστο. Έχει πάρα πολλές ομοιότητες με τη θεία σου. Για το ρόλο της Ήρμος στον Παράδεισο των Κυριών παρακολούθησε βιντεάκια στο YouTube και αντέγραψε το υπηρώτικο ιδίωμα και την προφορά. Πριν λίγα χρόνια ξεκίνησε να μαθαίνει την νοηματική από περιέργεια, αλλά και επειδή της άρεσε η θεατρικότητά της. Προς το παρόν έχει πτυχίο επάρκειας της γλώσσας και σκοπεύει να αποκτήσει και πτυχίο διερμηνίας. Εντάξει, μια σκηνούλα είδαμε, ούτε 30 δεύτερα, γελάγαμε ξανά και όσοι το έχουμε ξαναδεί. Εσύ δεν γέλαγες. Βέβαια, γελούσαμε και στα γυρίσματα, γελάσαμε πιο πολύ και όταν είδαμε τη σειρά ολοκληρωμένη, γιατί δεν μπορούσαμε να την παρακολουθήσουμε, δηλαδή μετά το μοντάζ. Και ναι, περάσαμε πολύ ωραία στα γυρίσματα. Ήμασταν στις Σέρες, ήμασταν αφοσιωμένοι όλοι σε αυτή τη δουλειά. Βεβαίως και με την συνεργασία συνεχώς ήταν ο Γιώργος Καπουτζίδης μαζί μας και ο Σταμάτης ο Πατρώνης και ο Πάνος Νάτσης βέβαια. Είπες πριν, συγγνώμη που σε διακόπτω και θα μιλήσουμε για εκείνον, αλλά είπες, μας το είπες ή το άκουσα, ότι σχεδόν αυτοπροτάθηκες για αυτό το ρόλο. Ναι. Πες μου λίγο, το έχεις ξανακάνει και πώς είναι, προσπαθώ να μπω στη θέση του ηθοποιού και λέω, είμαι ηθοποιός, βλέπω κάτι, έχετε στα χέρια μου ένα κείμενο ή ακούω κάτι που με ενδιαφέρει. Ναι. Αν αυτοπροταθώ, μήπως δεν με πάρουν το ίδιο σοβαρά με το αν με σκεφτούν αυτοί, αλλά απ' την άλλη, αν αφήσω την ευκαιρία να περάσει, ενώ το βλέπω, γιατί να μην το βάλω στο μυαλό τους άλλους. Ναι. Δεν ξέρω τι είναι το καλύτερο και τι είναι το πιο σωστό, όχι σωστό για να λέμε τα σωστά, για να λειτουργήσει. Ναι. Κοίταξε, λένε, εγώ πάντα όταν έκανα αυτές τις κινήσεις, γιατί ήταν πάρα πολλές οι φορές που είχα στείλει το βιογραφικό μου μέσω email σε διάφορους σκηνοθέτες, το έκανα με το σκεπτικό όπως ψάχνεις μια άλλη δουλειά. Έτσι λειτουργούσα όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή θα το στείλω και το ξεχνάω την επόμενη στιγμή. Τώρα, αν το λάβει όλες υπόψη, το έχει καλός. Αν όχι, πάλι έχει καλός. Έτυχε με τον Γιώργο και επειδή γνωριζόμασταν βέβαια, ήταν συμμαθητής μου. Και έπιασε αυτή η προσπάθεια. Είχατε επαφή. Έστω και μία στο τόσο. Άρα δεν μπορεί. Κρατιώσουνε και λύση λίγο μέσα σου. Άλλο συμμαθητής που είχες πριν από, δεν ξέρω, 20 χρόνια. Ναι. Και άλλο το σήμερα που κι εσύ έχεις μεγαλώσει και αυτός έχει μεγαλώσει και έχετε χάσει την επαφή. Θέλω να πω, δεν ξέρω πώς λειτουργείται ο ηθοποιός, αλλά το θαυμάζω ότι έκανες μια κίνηση. Ναι, το έκανα γιατί είχα κάνει πάρα πολλές. Και με το σκεπτικό ότι δεν έχω να χάσω τίποτα. Δεν απογοητεύτηκες ποτέ. Μπορεί να χάνεις το κέφι σου. Δηλαδή να χάνεις τη διάθεσή σου ή να έλεγες κάποια στιγμή, μήπως είμαι σε λάθος χώρο, μήπως κάτι δεν έκανα καλά στο ξεκίνημα ή στη διαδρομή. Τα σκέφτηκες ποτέ. Ναι, βέβαια, βέβαια. Νομίζω ότι όλοι οι ηθοποιοί, ειδικά όσοι δεν έχουμε κάνει πολλά βήματα στον χώρο, περνάμε από πολλές τέτοιες απογοητεύσεις. Κι εγώ πέρασα από πάρα πολλές. Τι σε κράτησε. Αλλά έλεγα να το προσπαθήσω. Να το προσπαθήσω, να κάνω ξανά. Δεν έχω να χάσω τίποτα. Είχες βάλει ποτέ κάποιο όριο στην προσπάθεια.
Δηλαδή για να μην απογοητεύεσαι και πει κάποια στιγμή, όχι, δεν παλεύεται. Δεν είναι αυτό που όπως θα ήθελα να είναι. Μα βέβαια το έχω κάνει αυτό και μάλιστα έχω αλλάξει και δουλειές. Δηλαδή, δηλαδή τι λες τώρα. Είχα δουλέψει και σαν σερβιτόρα. Έχω κάνει πολλές άσχετες δουλειές. Αυτό είναι συμπληρωματικό. Θέλω να πω, κανείς όταν ξεκινάει και δεν τα βγάζει πέρα, και δεν εννοώ μόνο όταν είναι 20 και 30, όταν θέλει να επιμείνει στο στόχο. Εδώ ακούμε και εδώ, δεν λέγαμε πόσοι ηθοποιοί πήγανε 30 και 35 χρόνια στην Αμερική. Σου λέει, άμα δεν δούλευα σερβιτόρος, δεν την έβγαζα. Ναι, βέβαια, βέβαια. Βέβαια, γιατί είμαστε πάρα πολλοί ηθοποιοί. Ναι, έχω κάνει αυτές τις σκέψεις. Όταν σπούδαζα νοηματική, το έκανα από το ενδιαφέρον που είχα για τη γλώσσα, αλλά σκεφτόμουν να έχω και μια παράλληλη δουλειά. Γιατί αν δεν έχω δουλειά στο θέατρο, θα μπορούσα, για παράδειγμα, να σπουδάσω αυτή τη γλώσσα και να είμαι διερμηνέας στην ελληνική νοηματική γλώσσα και να την έχω σαν μια παράλληλη δουλειά. Οπότε έχω κάνει τέτοιες. Δεν σταματάει όμως τίποτα. Και μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή προχωράς. Λες, θα κάνω και αυτό για να υπάρχει και θα κάνω και εκείνο και θα στείλω και ένα αυτό, ότι αυτό μ' αρέσει, δείτε με. Το παίρνεις πάνω σου, θέλω να πω. Ναι, το παίρνω πάνω μου, όπως κάνουμε πάρα πολλοί ηθοποιοί. Δηλαδή είναι το επάγγελμα τέτοιο που προσπαθούμε συνεχώς. Δηλαδή τώρα έχουμε δουλειά, μπορεί ξαφνικά στα 55, ξέρω εγώ, να μην έχω δουλειά. Τι σε έκανε να θες να γίνεις ηθοποιός? Και μέχρι πού το έβλεπες? Θα το σπουδάσω, θέλω να μπω σε μια σχολή, αλλά δεν τρελαίνομαι κιόλας να το κυνηγήσω και να υπομένω όλη τη διαδρομή και την αγωνία. Ή είπες εξ αρχής, θα πάω να σπουδάσω και ξέρω πως θα τα καταφέρω. Το τι σημαίνει θα το καταφέρω για τον καθένα μας είναι άλλη ιστορία, βέβαια. Ναι, ναι. Η στόχη ήταν άλλη στο Λύκειο. Είχα μπει στο τεχνικό επαγγελματικό Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης από επιλογή. Από την Καβάλα δεν είσαι παιδί. Καβάλα, ναι, αλλά φύγαμε. Πόντια η μητέρα, κριτικός ο πατέρας, αλλά φύγαμε κάποια στιγμή. Ζούσαμε στην Καβάλα, ήταν αστυνομικός. Κατεβήκαμε λοιπόν από την Καβάλα στην Κρήτη. Εσύ τώρα τι είσαι πιο πολύ μέσα σου? Νομίζω Πόντια περισσότερο. Τώρα το κριτικό σόι θα λέει, αλλά δεν πειράζει, ας το να λέει. Ρε παιδάκι μου, εντάξει, δεν είναι ότι απορρίπτουμε όλα αυτά τα μέρη και όλοι αυτοί οι άνθρωποι δικοί μας είναι. Πάντως η ποντιακή λίρα με συγκινεί περισσότερο. Αυτό είναι. Τι λέγαμε? Τι λέγαμε? Είδες. Λοιπόν, λέγαμε για το ξεκίνημά σου, για το πώς... Από έγινε, ναι. Και για ποιο λόγο το επέλεξα. Μπήκα σε μια θεατρική ομάδα στο Ηράκλειο Κρήτης. Έτσι ξεκίνησε η όλη ιστορία. Μου άρεσε να είμαι πάνω στη σκηνή να παίζω. Μπήκα βέβαια αργότερα και σε μια δραματική σχολή. Με βοηθήσανε κάποιοι φίλοι και η Γιάννα και ο Σίμος. Και μετά που μπήκα και στη δραματική σχολή και βγήκα στο χώρο, εντάξει, το για ποιο λόγο την κάνεις αυτή τη δουλειά, δουλεύεται συνέχεια μέσα μου. Εγώ νομίζω στην αρχή, όχι νομίζω, ήμουν σίγουρη, ότι το έκανα γιατί ήθελα την επιβεβαίωση, ήθελα το χειροκρότημα. Ήθελα αυτό το πράγμα να είμαι πάνω στη σκηνή, να με χειροκροτάνε, να έχω τα εύσημα. Εύχομαι και ελπίζω αυτό σιγά σιγά και με τα χρόνια να παίρνει τη θέση του και δηλαδή να κάνει αυτό στην άκρη για να μπορώ να είμαι επί της ουσίας στο θέατρο. Να μην έχω αυτή την αποδοχή. Για σένα πού ήταν πιο εύκολα ο δρόμος, στο θέατρο ή στη τηλεόραση? Πιο εύκολα... Κοίταξε να δεις, και στα δύο δυσκολεύτηκα. Βέβαια στην αρχή όταν ξεκίνησα ήμουν από τους τυχερούς ηθοποιούς, δηλαδή και στο Εθνικό δούλεψα, αλλά με πήρε και για αρκετά χρόνια η Κάρμεν Ρουγκέρι, ήμουνα κοντά της. Είχα δηλαδή συνεχόμενο συμβόλαιο, ήμουνα δηλαδή μια ενεργή ηθοποιός, πληρωνόμουν από το επάγγελμα. Τώρα με τηλεόραση η αλήθεια είναι ότι δεν έκανα κι εγώ πολλές κινήσεις. Νόμιζα ότι είναι ένας χώρος απλησίαστος. Έτυχε. Ήταν η τύχη, ήταν η στιγμή με τον Γιώργο Καπουτζίδη που προχώρησαν τα πράγματα. Δεν είναι μόνο με τον Γιώργο, γιατί με τον Γιώργο έγινε αυτό. Ήταν μια σειρά συγκεκριμένων επεισοδίων. Είσαι στον Παράδεισο. Πέρυσι στον Αλφα, κάθε μέρα. Σε καθημερινή σειρά. Εκτός του Παραδείσου, είχες κάνει άλλα πράγματα, εννοώ έτσι που να τρέχουν σε καθημερινή. Είχα κάνει κάποιες κινήσεις, αλλά με πέρανε σε μικρές συμμετοχές. Ίσως η μεγαλύτερη ήταν το Δίσμα Διάμ, που ήμουνα σε 7-8 επεισόδια. Μετά από αυτό ήμουνα σε μικρές συμμετοχές. Στην ουσία έγινε με τις Αίρες και μετά που με επέλεξε και η Μιράντα Ροσταντή για τον Παράδεισο Κυριών. Εσύ πώς είσαι σαν άνθρωπος? Γιατί ξέρεις, επειδή δεν σε ξέρω, σε σκέφτομαι έτσι όπως έχω δει. Και σε έχω δει και στα δύο τελευταία σου. Δηλαδή, αφού σου λέω, άκουσα Παράδεισος, αλλά περίμενα να δω τη θεία που είχα δει στις Αίρες και να λέω, ποια να είναι από όλες, ποια να είναι, κοίταγα, γιατί και εκεί έχεις πάλι ένα ρόλο που τον έχεις κάνει τόσο δικό σου, που με ψήνεις ότι έτσι είσαι, δηλαδή έτσι όπως σε βλέπω αυστηρή με τον κότσο, με τα παιδιά τα ελέγχω εδώ, εγώ θα σας πω τι θα κάνετε.
Πάλι δεν σε συνδυάσαμε εκείνη. Ναι. Εσύ ποια είσαι, ρε παιδί μου. Ποια είμαι. Θέλω να σε μάθω. Καταρχήν, πώς είσαι σαν χαρακτήρα, είσαι από αυτούς που θέλεις να βγαίνεις μπροστά. Άσε στη δουλειά. Στη ζωή. Όταν βγεις με μια παρέα, ακούγεσαι ή είσαι πιο ήρεμη δύναμη πιο πίσω. Είσαι πιο φασαριόζα σαν άνθρωπος, είσαι πλακατζού, είσαι ηρεμή. Ναι. Είσαι. Πώς είσαι, θες να φαίνεσαι, σ' αρέσει να πρωταγωνιστείς. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ κάποτε. Μιλάς. Κάποτε μου λες. Κάποτε τώρα. Τώρα. Ήμουνα δηλαδή που λένε η ψυχή της παρέας, που λένε ο κλόουν της παρέας. Α, το έχεις λοιπόν. Αλλά αυτή η εξωστρέφεια αισθάνθηκα κάποια στιγμή ότι δεν μου έκανε καλό. Δηλαδή. Ή ήταν ζητήματα δικά μου που έπρεπε να φανώ και να φωνάξω και να δείξω ποια είμαι. Και με τα χρόνια και με την ψυχοθεραπεία και όλα αυτά πήραν τη θέση τους και βέβαια συνεχίζω για να μην υπάρχει όλο αυτό το εξωστρεφές που λες, Ελένη. Γιατί όμως, πιστεύεις ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο κλειστοί με τους ανθρώπους γενικότερα? Νομίζω ότι για μένα θα μιλήσω. Νομίζω ότι αυτό το εξωστρεφές ήταν πολύ ψεύτικο. Δηλαδή ήταν ένα πολύ κοινωνικό εργαλείο, ένα κοινωνικό φτιάξιμο που δεν είχε να κάνει με το πώς ήμουνα ίδια, με την αληθινή μου κατάσταση. Αυτό δηλαδή ήταν κάτι πολύ ψεύτικο που ήταν πολύ μακριά από μένα και νομίζω ότι ήταν μια σπατάλη ενέργειας, μεγάλης ενέργειας που δεν χρειάζεται. Όταν το γύρισες, έχασες καθόλου ανθρώπους? Δηλαδή μαζεύτηκες εσύ, ναι, καταλάβεις θέλω να σου πω. Ναι, ναι. Είπες ήμουνα εξωστρεφής, πλακατζού, ναι, η καρδιά της παρέας. Ωραία. Όταν μάζεψες όλα αυτά σιγά σιγά, πιο μέσα σου έφυγαν άνθρωποι από κοντά σου που θέλανε αυτή τη χαρά της ζωής, να το πω έτσι πιο απλά. Θα ρίξω διαφημίσεις αμέσως. Δώσ' μια σύντομη απάντηση γιατί. Ναι. Ναι. Και μείνανε οι λίγοι και ουσιαστικοί. Οι λίγοι και ουσιαστικοί και με χαμόγελο. Διαφημίσεις, παρακαλώ. Το τι λέμε. Ασταμάτητες, ασταμάτητες. Γιούλη, πράγματι. Πράγματι χαίρομαι που ήρθες σήμερα εδώ, ναι, αλλά ακόμα δεν είμαι σίγουρη ότι χαίρεσαι εσύ. Σε βλέπω απέναντί μου. Ανοίξτε λίγο το πλάνο, σας παρακαλώ. Κάθεσαι τόση ώρα και δεν έχεις κουνήσει. Ούτε στις διαφημίσεις δεν έχεις κάνει ένα βήμα πιο εδώ. Το σκέφτομαι αν πρέπει να κάνω από εδώ σταυροπόδι ή από εδώ σταυροπόδι. Κάντε όπου θέλεις το σταυροπόδι. Με λίγα λόγια, χαλάρωσε. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν έχει σημασία πώς καθόμαστε. Σε μια κουμπί είμαστε. Ναι, εδώ δεν είναι ρόλος. Ο καθένας λέει τα δικά του. Ναι. Πώς περνάς τον παράδεισο των κυριών? Περνάμε πολύ ωραία στον παράδεισο κυριών. Περνάμε ωραία γιατί είναι ο Γιάννης Βασιλιάδης, η Γεωργία Ζήσης και ο Σταμάτης ο Πατρώνης των Σερών. Εντάξει, μετά από ένα χρόνο, μπήκαμε στο δεύτερο, υπάρχει μεγαλύτερη οικειότητα πια μεταξύ μας, ενώ για να προχωρήσει η δουλειά, μεγαλύτερη οικειότητα με την κάμερα, είναι ωραία. Είναι ωραία. Η γυναίκα που υποδίεσαι και εκεί, ναι, αυτή η μάνα με τους γιους που Ζήμη κρατάει και το καφενείο εδώ, μη σου πω και την τύχη των παιδιών της, δηλαδή, ναι, γενικώς είναι μέσα σε όλα. Mm. Είναι μια γυναίκα που κατά τη γνώμη σου υπάρχει σήμερα ή ανήκει σε μια άλλη εποχή? Ωραία ερώτηση. Ίσως στα χωριά, κάποιες μεγάλες γυναίκες που, ξέρω εγώ, 80 χρονών ή 70-80, ίσως να έχουν αυτήν την νοοτροπία. Δηλαδή η Σύρμο είναι μία αυστηρή, πολλές φορές επιθετική, έτσι έχει μάθει και έτσι έχει προχωρήσει στη ζωή της. Έχει περάσει από πολέμους, εμφύλιο, πρώτο παγκόσμιο, δεύτερο παγκόσμιο. Τα έχει ζήσει όλα. Επομένως, και επιβίωση η γυναίκα, ναι, να το ξεκινήσουμε έτσι, γιατί κάποτε οι άνθρωποι ξεκινούσαν από την επιβίωση. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή αυτή, η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με το σενάριο είχε μια πολύ δύσκολη ζωή. Μεγάλωσε τα παιδιά της χωρίς πατέρα και έγινε και πατέρας και τώρα σε ένα χωριό της Σάρτας. Σίγουρα η επιθετικότητα δεν είναι αποδεκτή, θέλω να πω, επειδή είναι πολύ επιθετική γενικά με τους ανθρώπους, αλλά τελικά επειδή υπάρχει και το άλλο κομμάτι της Σύρμος και αν θα μπορούσα κάτι από διάφορα να κρατήσω για την ίδια, είναι το γεγονός ότι πολλές φορές το σπίτι της είναι ανοιχτό, μαγειρεύει δηλαδή, αυτό που έλεγε και η μητέρα μου. Mm. Της έλεγα, γιατί μαγειρεύεις παραπάνω, βάλε κι άλλο, δεν ξέρεις κάποιος ποτέ, κάποιος έρθει, θα περάσει. Έτσι, το έκανε κάποτε όλοι αυτό. Ακριβώς, η γιαγιά μου δηλαδή, η Πόντια. Ακριβώς αυτό έχει η Σύρμο, δηλαδή είναι ένα ανοιχτό σπίτι να φάνε, να φέρουν κόσμο απ' έξω, έχει αυτή την παράδοση. Επειδή καταλαβαίνω ότι μπορεί να κάνετε πολλά και διαφορετικά γυρίσματα παράλληλα, γιατί, ναι, είστε και πάρα πολύ και για να βγει ένα καθημερινό πρόγραμμα, θέλω να μου πεις αν θέλεις, κατά τη γνώμη σου, σαν ρόλος,
ποιος θεωρείς ότι είναι ο πιο αγαπητός και ποιος ο πιο μισητός. Σαν ρόλος. Σαν ρόλος. Μην μπερδευτούμε τώρα. Ρόλος. Δηλαδή το βλέπουν οι τηλεθεατές που το βλέπουν, έτσι. Ναι. Τι λένε, αυτός εκεί είναι κάθαρμα ή αυτή εκεί. Αυτός το καλύτερο παιδί, χρυσό παιδί. Λες για τον Παράδεισο. Γιατί άλλο. Νόμιζα συγκριτικά με την Σταματίνα, αλλά όχι. Όχι, για τον Παράδεισο λέω. Για τον Παράδεισο. Είσαστε πάρα πολύ εκεί μέσα και παίζουν όλοι οι χαρακτήρες. Ο Κοτσόπουλος νομίζω είναι. Ποιος? Ο Δημήτρης Κοτσόπουλος, ναι, ο Σίμος. Η νέα έτσι φουρνιά μέσα στο Παράδεισο. Ναι, ναι. Τι είναι αυτός όμως. Είναι λίγο περίεργος τύπος και σκοτεινός. Οπότε γι' αυτόν λένε περισσότερα πράγματα, νομίζω. Συμπαθητικός. Η οικογένειά μου ανήκει στους συμπαθητικούς, νομίζω. Α, και η Θεοδόρα Τζίμου που κάνει τη... Τι νομίζω τα κρατάει τα ίνια. Αυτή κι αν είναι. Ασταμάτητη. Όχι, το λάζω. Η Θεοδόρα είναι η πιο μεσητή. Τώρα, η δική μου οικογένεια, νομίζω και γι' αυτό το λόγο βάλανε την οικογένεια Μπενετάτου για να υπάρχει μια ισορροπία, να είναι το πιο κωμικό στοιχείο και να είμαστε έτσι πιο το διάλειμμα τέλος πάντων του Παραδείσου. Κλείνοντας τη σημερινή μας συζήτηση, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για τον Πάνο Νάτση. Αυτό το νέο παιδί, αυτό το υπέροχο παιδί, αυτό το ταλαντούχο παιδί που παίξατε μαζί, δεν ξέρω αν γνωριζόσασταν πριν από τις Σέρες και που έφυγε τόσο, ναι, μα τόσο ξαφνικά. Τον Πάνο Νάτση δεν τον ήξερα. Τον γνώρισα δηλαδή γυρίσματα. Στα γυρίσματα. Και πιο πριν όταν είχαμε συναντηθεί για να διαβάσουμε το σενάριο. Βέβαια τα παιδιά τον ξέρανε πολύ καλά, ο Γιώργος ο Καπουτζίδης, όλη η ομάδα του, όποιος θέλει να χωρίσει να σηκώσει το χέρι του. Για τον Πάνο θέλω να πω ότι ήταν ένας πολύ ωραίος συνεργάτης και μάλιστα έχω μια πολύ όμορφη ιστορία με τον Πάνο. Ήταν ένα γύρισμα, αυτό που είμαι στο αμάξι και κουτσομπολεύω μετά το γάμο. Και λέω αυτό το μονόλογο για όλες αυτές που συνάντησα στο γάμο. Πες λίγο. Λοιπόν, εκεί είχα κολλήσει με τα λόγια. Και θυμάμαι, ήμασταν στις Σέρες, ξεκινούσε το αυτοκίνητο που ήταν η κάμερα μπροστά, να κάνουμε ένα κύκλο στο τετράγωνο και κάπου ξαναερχόμασταν στην έναρξη για να κάνουμε αυτό το κύκλο, να γίνει το γύρισμα. Εκεί κολλούσα συνέχεια. Ο Πάνος λοιπόν καθόταν δίπλα μου, είχε ανοιχτό το κινητό του με το κείμενο και στην στροφή έβρισκε, είχε το νου του και έβλεπε πού έχω κολλήσει, φυσικά και ο Σταμάτης ο Πατρώνης, αλλά ο Πάνος έλεγε εδώ, πες το, έλα, πες το, πάμε ξανά, όση ώρα γυρίζει τα μάξη, πες το. Ξαναρχόμασταν στην αρχή για να πω τα λόγια μου, δηλαδή με βοήθησε πάρα πολύ. Συμπεριφέρθηκε πολύ συναδελφικά. Έτσι δεν νομίζω ότι με έχει βοηθήσει κάποιος συνάδελφος στον χώρο. Πάρα πολύ. Έτσι, το θυμάμαι σαν μια πολύ ωραία ανάμνηση με τον Πάνο. Και ήταν και πολύ συνεργάσιμος, ευχάριστος. Και ευτυχώς είναι στο Netflix. Για να τον δει ο κόσμος, ο Πάνος δεν πρόλαβε, από ό,τι ξέρω. Όταν τελειώσαν τα γυρίσματα, τότε δηλαδή τότε κοντά ήταν όλα. Το ότι έφυγε από τη ζωή σε σχέση με το πότε τελείωσε και το γύρισμα του από τις Σέρες. Εμείς τελειώσαμε Δεκέμβρη. Και ο Πάνος έφυγε Γενάρη, 29 Γενάρη. Δηλαδή μετά από ένα μήνα. Αμέσως, λοιπόν. Αμέσως, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι αυτή ήταν η ημερομηνία, ναι. Δεν ξέρω αν πρόλαβε να δει, ο Γιώργος το ξέρει αυτό, τίποτα, κάποια πράγματα στο μοντάζ. Εύχομαι να πρόλαβε να δει κάτι. Μάλιστα. Γιούλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ. Χαρήκα για την πάρα πρόσκληση. Πολύ πραγματικά που σε γνώρισα. Και εύχομαι να μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε και στο μέλλον. Σε ευχαριστώ να είσαι πολύ. Καλά, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το ένα λεπτό που έχω, αυτό το ένα λεπτό που μου μένει, αν δεν σας πειράζει, να δούμε λίγο το πρόμο μας από την Γη της Ελιάς. Ναι, λοιπόν, στη Γη της Ελιάς έχουν φτάσει σε ένα έτσι κομβικό σημείο, γιατί ο Χρήστος έχει πάρει τη μεγάλη απόφαση να χωρίσει με την Αφροδίτη, προκειμένου να είναι στο πλευρό της Αριάδνης, κάτι που κάνει έξαλλον το Στάθη και αποφασίζει περίπου να του ζητήσει ο ίδιος το λόγο. Ας δούμε. Δεν σου κρύβω πως η Αμαλία μου τα είπε εντελώς διαφορετικά. Είσαι σε δύσκολη θέση. Καθόλου. Αντιμετωπίζω μια δίκη για φόνο. Εγώ έχω τον τρόπο να τους αντιμετωπίσω. Πρώτα θα μαθευτεί ότι χώρισα και ύστερα θα μάθουν όλοι για μας. Η Γη της Ελιάς. Απόψε στις 9 στο Μέγκα. Εξελίξεις. Τα βλέπεις. Τα βλέπω να λες. Τα βλέπω. Τίποτα. Όλα γίνονται και στις κλειστές κοινωνίες εκεί, στο χωριό της Μάνης όλα.
Τον αποπήρα λίγο σήμερα. Γιατί? Ναι, τον στεναχώρησα. Δεν προλάβα να φύγω. Τι έγινε πάλι? Μη σπάς τον τέταρτο τοίχο. Αυτό ήταν. Αποπήρα το διάλειμμα. Έχω στεναχωρηθεί, δεν θέλω. Γιατί να... στεναχωρήθηκε. Γιατί δεν θέλω τον στεναχωρημένο, τον έχουμε μονάκριβο. Καλή, δεν βλέπει όλο τον κόσμο. Έχει δίκιο και ο άλλο δεν λέει να γυρίσει, ρε παιδιά. Σε ποιο φεστιβάλ πήγε, πήρε τα φεστιβάλ στη σειρά. Είναι 15ήμερο ο φεστιβάλ. Πώ γίνεται. Πώ πήγε στη γιορτή τη Αρδέλα στην Πρέβεζα. Έχει μερακλώσει ο Κουσογιανό. Στο Οκτώβερφεστ που πήγε πόμπα τώρα που δεν ήταν. Αχ, μου. Αλήθεια, δεν έχει πέρασει καιρό. Εγώ το φαντάζομαι. Έρχεται τσουκουτσούκου, έρχεται. Τσούκου θα φτάσει κάποια στιγμή. Τσούκου και εγώ διαφημίσει. Δύο φορέ να ρωτήσω ποιο από εσά σήμερα έχει σκοπό να βγει έξω το βράδυ. Τράβο, έμεινε τσεκί. Εντάξει και Παναγία, τρία χρόνια μα έχει μάθει. Τώρα να γνωριστούμε. Ποιο θα κάνει την υπόθεση. Α, τα κορίτσια μου στέλνουνε. Εσύ τι, μα θα κάνει μέσα σήμερα. Μεσότατα. Μεσότατα, γιατί. Πώ και πώ. Γιατί ρε, κουράστηκε, νιστάζει. Ότι νιστάζω. Αλλά πρέπει να είναι μάτι, λέει, γιατί είναι νωρί. Να σου ρίξουμε ένα ξεμάτια. Εσεί είναι κορίτσια. Εσείς. Όχι, εγώ play date σήμερα. Play date. Play date. Το Σαββατοκύριακο. Εσεί. Κομωτήριο, θα πάω, άστα. Έχουμε ρίζα. Έχω ρίζα, είμαι 8 ώρα ρίζα. Εγώ πήγα χτε. Έκανα. Ρίζα. Κερατίνη. Κερατίνη. Πολύ καλό. Όντω κάνει κερατίνη. Καλά κάνει. Αλλά αφού τα έχει κοντοκουρεμένα, τι φοβάται εμεί οι Πέλο μπέλο, όμορφο κεφάλι λέγεται. Πέλο μπέλο. Πέλο μπέλο. Και λέει η Ελένη πάει μπουζούκια και κάνει να. Φαντάζεσαι την ανατροπή. Σήμερα. Καλή πλάκα κάνει. Φαντάζεσαι. Όταν έρθει η ώρα θα σα το βροντοφωνάξω. Αλίμονο. Άσε που εσένα μπορεί να σε πετύχω κάπου εκεί γύρω. Νάτα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αγάπε μου. Άντε καλή συνέχεια στο πρόσωπο. Στο πρόσωπο. Στο πρόγραμμα του μεγάλου μα καναλιού. Εμεί θα τα πούμε αύριο. Στην ώρα μα.